Καλώς ήρθατε! Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο ένα όνομα. Καλησπέρα, Γκογκό Τσαμπά. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε! Δεν σου κάνω τον Άγιο τώρα! Διώξε να έχει φίλησα και το έχω μετανιώσει. Συγχώρα με καρδούλα μου βάλει, για σε έχω πληγώσει. Εκεί που ήταν το σώμα μου δεν ήταν η καρδιά μου. Εσένα δεν σκεφτόμουν και σ' ήθελα κοντά μου. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ αμαρτήσα. Για μια νύχη τα παράνομα, αχ περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ αμαρτήσα. Για μια νύχη τα παράνομα, αχ περπάτησα. Για μάτια μου ξεμοιάλισαν για λίγο την καρδιά μου. Γι' αυτό και παρασύρθηκα και βγήκα απ' τα νερά μου. Λίγες φορές μετάνιωσα για αυτή την άδεια ώρα. Συγχώρα με καρδούλα μου και πλάι μου προχώρα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ αμαρτήσα. Για μια νύχη τα παράνομα, αχ περπάτησα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ αμαρτήσα. Για μια νύχη τα παράνομα, αχ περπάτησα. Σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνετε τον κόπο να έρθετε στην εκπομπή μας. Δεν φεύγετε, μου επιτρέπετε. Θα σας έχουμε κοντά μας να σας απολαύσουμε σε πολύ λίγο από τώρα. Εσείς μπορείτε να ξεκουραστείτε, να πιείτε κάτι. Παρακαλώ, παραγωγή μας εδώ, τα παιδιά μας. Γιατί σήμερα έχουμε έτσι λίγο διαφορετική νότα. Έχουμε λίγο αποκριάτικη νότα, λίγο γλεντζέδικη νότα. Ψάχνω εγώ εδώ μεταξύ. Παιδιά, έχω ξεχάσει πως είναι να έχει μακρύ μαλλί. Αλλά το πρώτο πράγμα που θυμήθηκα είναι αυτό, κυρίες και κύριοι μου. Κλείστε το ακόμα. Μη τρομάζετε. It's me. Yeah, it's me. Με κρίση και χωρίς κρίση, επιστροφή στη φύση. Δεν μπορώ να το έτσι. Λοιπόν, έτοιμοι. Νέο θρίλερ με τον τελικό του MasterChef. Ποιος παίκτης καταγγέλει ότι τα αποτελέσματα είναι στημένα, αλλά και ποιος παίκτης αποκαλύπτει ότι υπήρχε ζευγάρι μέσα στο παιχνίδι το οποίο καθόριζε τα αποτελέσματα. Απίστευτο επεισόδιο ανάμεσα σε δύο πρωταγωνίστριες κατά τη διάρκεια πρόβας θεατρικής παράστασης. Βρισιές, εντάσεις και αποκλειστικές εικόνες που πραγματικά θα συζητηθούν. Γιατί η Μαριάντα Πιερίδη αρνήθηκε να τραγουδήσει με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Τι είπε η τραγουδίστρια για τον μεγάλο μας λαϊκό καλλιτέχνη. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα τα οποία θα δείτε, κυρίες και κύριοι μου, σήμερα. Που όπως είπαμε, ανάστε που τα φάτε, γιατί έχουμε και ένα καταστικό κλίμα. Γιορτάζουμε το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας από σήμερα. Λοιπόν, πάω πίσω στη θέση μου.
Σας παρακαλώ, ένα κοντινό μισό λεπτό θέλω να δείξω κάτι. Δεν έχω και με τι να το δείξω. Είχα το καλαμάκι πριν, αλλά δεν πειράζει. Θα το δείξω με το χέρι. Σήκωσε, αγόρι μου, ψηλά το μέτωπό σου. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι μου, το κλου του μασκαρέματος του Κασπίρι. Είμαι γυμνό. Greek lover με τρίχα και πουλόβερ. Είναι πρώτη φορά που βλέπω την τρίχα του Γιώργου. Και η τελευταία, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, δίπλα σας, κυρίες και κύριοι μου, πιο φτιστή δεν παίζει να υπάρχει. Είναι ίδια η Χουρέμ. Είμαι ίδια. Καλά, είσαι ίδια. Καλά, είσαι ίδια. Μήπως πρέπει να πάρω το ρόλο. Γι' αυτό κάθε βράδυ κάτσε και στείνεσαι και βλέπει τη Χουρέμ. Ίδια παιδιά δεν είναι φτιστή. Παιδιά, ίδια είναι φτιστή. Ναι, αν γίνει άλλο επεισόδιο, εγώ θα πάω. Η Δήμητρα νομίζω ότι θέλει να σπείρει διχόνοιες ανάμεσα στη Χουρέμ και στον Σουλεϊμάν και έχει πάρει την πιστόλα και είναι έτοιμη να σας την ανάψει. Θέλει ένα τουρκικό σπόρο. Ανάψε. Δεν θα με χωρίσει κανείς. Ο Σουλεϊμάν, σε παρακαλώ, χαιρέτησε τον κόσμο όπως πρέπει. Με δαχτυλίδι μαζί. Πόσο λαϊκός τύπος. Σε περνάς και μένα με το ανοιχτό. Πρόσεξε τι λες για τον άντρα μου. Είσαι καταπληκτικός, πραγματικά. Πραγματικά είσαι καταπληκτικός. Οι στολές μας θέλω να πω ότι είναι υπερπαραγωγικές. Δίπλα. Ένα φραπέ στα τέσσερα. Ναι, θα σας σερβίρω παϊδάκια μετά. Ο τρός καμαριέρα, ο στροσκάν λείπει. Ω, σωστά, μα έχει δίκιο. Να επαναλλάξω. Όχι, δεν πειράζει το κορίτσι μας. Θα το δώσουμε αλλού. Εσύ να πάει στη Χουρέμ, έχεις άλλες 15 μέσα στο χαρέμι εκεί πέρα. Η κυρία Βαμπυρέλα. Εγώ Βαμπυρέλα. Θα μας φύγει το αίμα. Μας αρέσετε όμως. Σας πάει το μοβ. Και δίπλα η Θεοδοσία, δε μου που δεν έχει ντυθεί. Έχει ντυθεί, μου είπανε. Έχει ντυθεί, παιδιά, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ρούχο. Το πέρασε για κανονικό κουστάκι. Πολύ τον πέρασαν σήμερα αυτό. Νόμιζα ότι ήταν ντυμένη έτσι όπως σπίτι μου. Όπως λένε και οι μάγειροι στο MasterChef, δεν ξέρω κατά πόσο έχει πιάσει την έννοια, αλλά την πλησιάζει. Μόνο πάντα ντύθηκα δηλαδή στα κανονικά. Ακριβώς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, επειδή είμαστε λιγάκι 70 σήμερα, όπως βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέμε να πάμε να αρχίσουμε με λίγο 70's διάθεση, τι λέτε. Και ο Αγάθωνας επίσης το πιστεύει αυτό, γιατί λέει θα κάνει τους Κόζα Μόστρα ΑΜΠΑ! Έτσι λέει και θα μας φέρει, θα το στείλουν οι Σουηδοί πάλι το βραβείο μας είπε, με τους Κόζα Μόστρα ΑΜΠΑ. Λοιπόν, αφού μας έδωσε ο Αγάθωνας την έμπνευση, ψάξαμε και εμείς να δούμε αν τελικά, κατά πόσο μάλλον μοιάζουν οι Κόζα Μόστρα με τους ΑΜΠΑ και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούν να ταιριάξουν οι ΑΜΠΑ με τους Κόζα Μόστρα. Μια θάλασσα ουίσκι, να βαγεί και ποιος μας βρίσκει. Τι κοινό μπορεί να έχουν οι ΑΜΠΑ με τους Κόζα Μόστρα και τον Αγάθωνα? Με κεφάλι σου ρωτήρι και ένα μαζί τρεχαρί. Με το πρώτο άκουσμα της ερώτησης, μάλλον θα δυσκολευτείτε να βρείτε κάποια ομοιότητα. Ο Αγάθωνας όμως όχι μόνο βρήκε, αλλά το αποκάλυψε κιόλας σε συνέντευξη που έδωσε στα Γρεβενά, όπου μαζί με τους Κόζα Μόστρα συμμετείχαν σε εκδήλωση. Αφού τους είπα, θα τους κάνω ΑΜΠΑ. Ξέρετε, οι ΑΜΠΑ τη βγήκαν πρώτοι σε μια Eurovision και μετά. Ξέρετε τι επακολούθησε. Η διεθνή πορεία των ΑΜΠΑ ονειρεύεται λοιπόν ο Αγάθωνας για τους Κόζα Μόστρα και σκέφτεται σοβαρά την αρχή να την κάνει με την πρώτη θέση στη Eurovision. Αν και αυτή, όπως είπε, την έχει στο τσεπάκι. Επαναλαμβάνοντας για μία ακόμη φορά το μήνυμα στους Σουηδούς να του κάνουν delivery το βραβείο. Γιατί να μην περιμένουμε. Εγώ είπα στους Σουηδούς να στείλουν την πρώτη θέση κατευθείαν, μην κάνουν και έξω. Σχέδια για να τους μοστράρει για διεθνή καριέρα λοιπόν, αλλά ΑΜΠΑ κάνει ο Αγάθωνας και εμείς επιχειρήσαμε να βρούμε τι ενώνει αλλά και τι χωρίζει τα δύο συγκροτήματα. Το κοινό στοιχείο είναι ότι και τα δύο συγκροτήματα γεννήθηκαν ένα χρόνο πριν λάβουν μέρος στην Eurovision. Η Κόζα Μόστρα το 2012, η ΑΜΠΑ το 1973.
Δεύτερο κοινό στοιχείο, το προφανές, είναι και τα δύο συγκροτήματα. Με τους Κόζα Μόστρα, μάλιστα, να κερδίζουν στα σημεία, αφού αποτελούνται από 6 μέλη, σε αντίθεση με τους Άμπα, που είναι μόλις 4. Oh yeah. Βρήκαμε και άλλο κοινό σημείο. Οι Άμπα έχουν γράψει ιστορία με τις εγκεντρικές τους εμφανίσεις, με τις λαμέ ολόσωμες φόρμες, και οι Κόζα Μόστρα συζητήθηκαν πολύ για τα ακίλ τους. Και τα κοινά στοιχεία συνεχίζονται. Το όνομα των Άμπα προέκυψε από το αρχικό γράμμα των ονομάτων των 4 μελών τους, δηλαδή της Ανιέθα, του Μπένι, του Μπιόν και της Άννη. Ενώ οι Κόζα Μόστρα, κατά το ίμιση, πήραν το όνομά τους από τον frontman Ηλία Κόζα. Στις διαφορές τους, οι ταραχώδεις ζωές των 4 μελών των Άμπα, που περιλαμβάνουν διαζύγια, παθιασμένες σχέσεις και καυτά ειδήλια, σε τίποτα δεν συγκρίνονται με τις ήρεμες ζωές των μελών των Κόζα Μόστρα και του μελώνυμφου αρχηγού τους. Το μοναδικό σκανδαλώδες στοιχείο των Κόζα Μόστρα είναι οι δηλώσεις του Αγάθωνα, που πάντα ταράζουν τα ήρεμα νερά. Σου με καλέσει ο Λάκης, θα πάω. Δεν θα ξανατραγουδήσω εκεί. Θα πάω να πούμε αστεία και να γελάσουμε. Αλλά δεν θα ξαναπαίξω μουσική, διότι θα πρέπει να σκοτώσω τον ηχολήπτη. Εσείς ματάκι στην κάμερα κλείσατε. Σε κανένα δεν θα κλείσω ματάκι. Μπουνίτσα θα ρίξω. Ο Μπρέγκοβιτς κατέκλεψε όλη την κεντρική Μακεδονία και τη δικιά μας και τα Βαλκάνια γενικά. Και τα πέρασε για δικά του. Στις διαφορές τους και το γεγονός ότι για τους Κόζα Μόστρα το συγκρότημα είναι ανδρική υπόθεση, ενώ η Άμπα ήταν mix and match, αφού αποτελούνταν από 2 άντρες και 2 γυναίκες. Μετά από όλα αυτά, ελπίζουμε απλώς το δικό μας free alcohol να μην αποδειχθεί σε Βατερλό στη Σουηδία. Κατάλαβα πώς λειτουργεί το σύστημα. Ακούγομαι. Τώρα λέω κατάλαβα πώς λειτουργεί το σύστημα. Και πώς το βλέπει, ρε παιδί μου, Κόζα Μοστρέικα και Αμπαέικα, ο Κόζα Μόστρα. Δηλαδή, ο Αγάθωνας. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Ότι θα κάνει τους Κόζα Μοστρα. Πώς το λένε, Άμπα. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν χρειάζεται να συγκριθούν ή να ταυτιστούν ή να μιμηθούν κάποιους, αλλά έχει ένα κόνσεπτ. Ναι, αλλά point. Οι Άμπα έχουν πουλήσει περίπου 1 εκατομμύριο δίσκους. 10 εκατομμύρια. Πώς έχουν πουλήσει. Τι είναι 1 εκατομμύριο, καλά, 1 εκατομμύριο θα βγάλω εγώ άμα βγάλω. Ναι, πόσες έχουν πουλήσει. Νομίζω έχουν κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Εκατομμύρια. Ένα εκατομμύριο. Και η Κόζα Μόστρα εκατομμύρια. Είναι δυνατόν. Εντάξει. Φαντάζομαι, παιδιά, θα την πει λίγο αστεία ο άνθρωπος. Λέω λίγο αστεία το ένα, λέω λίγο αστεία το άλλο. Δεν πειράζει, με αυτό το μουστάκι όλα επιτρέπονται. Πάντως το βίντεο κλιπ όσο το βλέπω πραγματικά μου αρέσει και με κερδίζει όλο και περισσότερο, πραγματικά. Είναι από τα αρρώτερα βίντεο κλιπ που έχω δει και βγάλτε το εμπασπίδι, βγάλτε τη Eurovision από τη μέση. Ναι. Είναι ωραίο βίντεο κλιπ, ναι, και σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν τώρα και παίζονται στα μουσικά κανάλια, είναι πιο φρέσκο, είναι διαφορετικό, έχει κάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτά τα κλασικά που βλέπουμε συνήθως. Σε καμία περίπτωση όμως. Είναι ανατρεπτικό βίντεο, όπως είναι και η ίδια ανατρεπτική. Και έχει και το ελληνικό στοιχείο, έχει και το παρείστικο στοιχείο, που νομίζω ότι σε αυτό βασίζονται και όλοι. Θέλω να σας πω βέβαια ότι ελληνικό στοιχείο έχει και το Αζερβαϊτζάν. Πιο ελληνικό δεν γίνεται. Έχει ελληνικό άνθρωπο, όχι μόνο ελληνικό στοιχείο. Καταρχάς έχει 2 στοιχεία, θα μπορούσαμε να πούμε. Εκτός από το συνθέτη που είναι Έλληνας, ακόμα και τραγουδιστής του Αζερβαϊτζάν θυμίζει λίγο το Σάκι. Θυμίζει το Σάκι. Έχει βγει τα μπουκαβόλια, σαν εμένα. Είχαμε χθες τελικό στο Αζερβαϊτζάν, πάρα πολύ εντυπωσιακός, 10 συμμετοχές και νικητήριο τραγούδι το οποίο θα εκπροσωπήσει το Αζερμπαϊτζάν στο τελικό είναι το Hold Me. Πολλά συγχαρητήρια στο Δημήτρη Κοντόπουλο που έγραψε το τραγούδι. Πάμε! Should have seen it coming when I saw you. Should have had the sense to stop and walk away. It was gonna turn it complicating. We've hid all our loves, about to explode. If life was a mountain, I'd climb up to the highest of them all.
I'd swim across the ocean if you'd come. I'm lost in your smile, free falling for miles. Hold me, just unfold me. I'll shake my soul. Give me love, make me whole. Hold me, if it's only for this moment in time. Now I'm yours, you're mine. So hold me. Παιδιά, να σας πω κάτι. Πρέπει, ωραίος είναι. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος πραγματικά, αν δεν... πρέπει να έχει το μυαλό του το σάκι. Λοιπόν, μου θυμίζει σακίστικο τραγούδι. Ναι, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος έγραψε την σύνθεση για την Ελληνική. Μπράβο, ρε Θέμη, το ήρθε σε πιο γρήγορα ακριβώς. Μοιάζει πάρα πολύ και γι' αυτό παραπέμπει σε σάκι ρουβά. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Κοντόπουλος έχει ασχοληθεί με την Eurovision. Αν θυμηθούμε το 2009. Την συμμετοχή μας με τον Σάκη Ρουβά και το This Our Night. Και βέβαια έχει συμβάλει πάρα πολλές φορές με τον δικό του τρόπο και στις συμμετοχές άλλων χωρών. Να θυμηθούμε το 2008 την Άννη Λόρακ. Γενικότερα στο εξωτερικό τον έχουν ξεχωρίσει, τον θεωρούν ένα βασικό συστατικό επιτυχίας για τον διαγωνισμό του Eurovision. Και βέβαια ο τραγουδιστής ο οποίος παρακολουθούμε, ο Φερίντ Μάμαντοβ, έτσι είναι το ονοματεπώνυμό του, είναι πάρα πολύ γνωστός. Είναι καταξιωμένος τύπου, επειδή από τους... είναι σαν να στέλνουμε εμείς ποιον, ας πούμε. Είναι σαν να στέλνουμε τον Σάκη Ρουβά. Και σαν χώρα το Αζερβαϊτζάν είναι πολύ μεγάλη δύναμη στο Eurovision. Δηλαδή για να έχουν αυτή τη συνεργασία με τον Κοντόπουλο σημαίνει ότι τον εκτιμούν πάρα πολύ. Είχαν βγει και νικητές, ρε παιδιά, πριν 4 χρόνια. Καλέ, πέρσι, τι 4 χρόνια. Πέρσι έγινε το Αζερβαϊτζάν. Όχι, βγήκαν νικητές, παιδιά. Ναι, αυτό λέω. Και πέρσι έγινε ο διαγωνισμός στο Αζερβαϊτζάν. Εντάξει, ρε παιδιά, αντί για 4 είναι 3 χρόνια. 2. Λοιπόν, να πούμε λίγο. Χουρέμ, έχει μείνει λίγο πίσω κάποιους αιώνες τώρα. Δεν έχω μείνει πίσω. Εννοώ η Χουρέμ, δεν είπε τζιτζέλα. Α, η Χουρέμ έχει μείνει πολλά χρόνια. Εσύ είσαι Χουρέμ σήμερα, μην μιλάς. Θα σε πάω στο Αζερβαϊτζάν να δεις πώς είναι. Έχει γράψει για την Άννη Λόρακ, βέβαια, ο Κοντόπουλος. Το 2008 σας το ανέφερα και λίγο νωρίτερα. Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό, Τζορτζέλα? Το 8 ήταν. Το 8. Λοιπόν, 10 συμμετοχές υπήρχαν στο Αζερβαϊτζάν. Αυτή ήταν σαφώς η καλύτερη. Πολύ καλή επιτυχία στον Δημήτρη Κοντόπουλο. Άλλος ένας Έλληνας φέτος στον διαγωνισμό του Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας. Και βέβαια θεωρούν όλοι ότι τόσο το Αζερβαϊτζάν, επειδή τα τελευταία χρόνια τα πάει πάρα πολύ καλά, όσο και το γεγονός ότι υπάρχει ο Δημήτρης Κοντόπουλος που τον αγαπούν πάρα πολύ φαν, θα ξεχωρίσει. Δεν μου λες με αυτή την κασκάντα επιτέλους της Γερμανίας, τι γίνεται. Γίνεται χαμός και θα σου πω ότι χθες. Ρε, εσύ αυτοί θα πάρουν το βραβείο πρωτού πάμε στη Eurovision. Εντάξει, είναι απόλυτα λογικό γιατί είναι το μεγάλο hit φέτος του διαγωνισμού, έτσι φαίνεται να είναι τουλάχιστον. Ακούστε λίγο το Glorious. Για πετε μου το λίγο, παιδιά, να το ξανακούσω, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Do you know it's time to let yourself go? Why don't we just let it show? Tell me what you're waiting for. 'Cause είναι κλαμπίστικο. Δηλαδή είναι το καλοκαίρι το σκέφτομαι όταν μπαίνει μέσα στο. Τι και χαιρετά, τι γίνεται, καλά. Όλα ωραία, ναι, να παίζει αυτό. Μ' αρέσει. Εννοείται. Και μπαίνει και με σκοφορευτικά. Αλλά σου έχω κι άλλο.
Σου έχω κάτι φοβερό για την. Εγώ. Glories, δεν χορέψω με Glories. Να την μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα στο τέτοιο, στο μαγαζί. Βάλτε μου το Glories και εγώ μπαίνω μέσα στο μαγαζί. Τι είναι, καλά, ναι, τα έχω μετά. Ναι, κοίτα, ανήσυχο. Ελά, ε. Ελά, τι ωραίος είσαι, ε. Τον είδαμε. Εσύ γιατί δεν έβαλες. Εσύ γιατί δεν έχεις βάλει. Τώρα θα δεις τι έχει τα πατσόκια, τι το κάμαρο. Εδώ. Ελεονορά, έχει ένα άλλο πλατό. Δικό μας πλατό, δεν είναι γριά, είναι άσπρο. Ναι, γιατί ρε αγάπη. Τι. Ένα ζώτο μου βοήθησε. Δεν θέλει, δεν θέλω να το βάζω κι εγώ. Ωραίο. Λοιπόν, έχω πολύ ωραίο δώρο. Δεν δουλεύομαι πολύ με αυτά. Λοιπόν. Έχω λάπτοπ, το σύμπα satellite. Το κατέστρεψες. Γιατί κυρίες και κύριοι μου, το σλόγκαν μας για σήμερα είναι κρίση, ξεκρίση, επιστροφή στη φύση. Εδώ, να το. Το σύμπα επεξεργαστής. Intellectual. Intellight 5. Οθόνη τεράστια. 15,6 ιντσών. Το βλέπετε εδώ πέρα. Μνήμη 4 GB, καταπληκτικό πληκτρολόγιο, σκληρό δίσκο 500 GB, webcam, ενσωματωμένα ηχεία, Wi-Fi, HDMI θύρα, τα πάντα έχει, τα πάντα. Λοιπόν, και θήκη επίσης, θήκη καταπληκτική για να το μεταφέρετε, για να πηγαίνετε παντού μαζί με το λάπτοπ σας. Με κενό όνομα τεπώνυμο στο 54888 ή 9011-405-404. Τα πούμε σε με κρίση χωρίς κρίση, επιστροφή στη φύση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Παιδιά, εχθές με το MasterChef. Παιδιά, τι πιάτα. Πόσο γουστάρω τον Κωστή. Ειλικρινά, πόσο γουστάρω τον Κωστή. Ήταν η ανατροπή ο Κωστής. Εδώ βλέπουμε βέβαια τη Μέρη κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης εχθές το βράδυ μετά την ολοκλήρωση του επεισοδίου. Ότι ζητάνε λιγάκι την υπομονή μας έτσι ώστε να δούμε τον τελικό κάποια στιγμή σύντομα στις οθόνες μας μέσα από το Mega. Ωστόσο, όμως, θέλω να πω ότι το χθεσινό επεισόδιο πραγματικά ήταν απόλαυση και όχι μόνο οπτική, αλλά γενικότερα. Βλέπαμε τρεις πάρα πολύ καλούς και άξιους σεφ να κονταροκτυπιούνται για το εισιτήριο στον τελικό. Τελικά έφυγε ο Γιώργος Γεράρδος. Πολύ γλυκούλης. Παιδιά, αυτόν κάπου τον ξέρω. Κάτι μου θυμίζει. Είναι φωτογράφος. Πρέπει να σε έχει κάνει. Πρέπει να με έχει κάνει, αλλά πολύ παλιά όμως. Πιο παλιά, ναι. Θα τον ψάξω να τον ρωτήσω. Να τον ψάξω. Εγώ μιλάω για να μας έρθει. Να μας έρθει. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε χθες. Λοιπόν, καταρχήν είδαμε στο τέλος του επεισοδίου τη Μέρη Σινατσάκη, όπως είπες και εσύ, να ανακοινώνει ότι ο τελικός του MasterChef προς το παρόν δεν θα γίνει, αλλά να ζητάει από τους τηλεθεατές λίγη υπομονή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι σύντομα ή λιγότερο σύντομα θα τον δούμε στον αέρα. Είδαμε την αποχώρηση του Γιώργου Γεράρδου, που ήταν έκπληξη, και μάλιστα ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ότι τη δοκιμασία την κέρδισε ο Κωστής, ένας αμφιλεγόμενος παίκτης, ένας παίκτης που οι συμπαίκτες του τουλάχιστον τον έχουν αμφισβητήσει για τις ικανότητές του. Και μια πολύ ιδιαίτερη δοκιμασία. Μάλιστα. Να πάμε να τα δούμε και στη συνέχεια θα δώσουμε και άλλες προφορίες. Κανονικά, τώρα θα έπρεπε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ραντεβού για τον τελικό ανάμεσα στον Κωστή και στον Μπάμπη. Όμως, θα ζητήσουμε από τα εκατομμύρια των τηλεθεατών του MasterChef λίγη υπομονή. Ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό το διάστημα. Σύντομα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τη μέρα και την ώρα της μετάδοσης της τελικής δοκιμασίας για τον επόμενο Έλληνα MasterChef. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Με αυτά τα λόγια της Μέρης Σινατσάκη γράφτηκε ο επίλογος του χθεσινού ημιτελικού του MasterChef. Η παρουσιάστρια, όπως αποκάλυψαμε και χθες, μαγνητοσκόπησε εκτάκτως εναών που προβλήθηκε στο τέλος του επεισοδίου για να ενημερώσει το τηλεοπτικό κοινό σχετικά με την εξέλιξη του reality μαγειρικής. Σύντομα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τη μέρα και την ώρα της μετάδοσης της τελικής δοκιμασίας για τον επόμενο Έλληνα MasterChef. Λιτό και χωρίς πολλά λόγια, το όν της Μέρης Σινατσάκη άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τελικά ο τελικός, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίζει το πότε. Γιώργο, Μπάμπη, Κωστή, καλώς ήρθατε στην κουζίνα του MasterChef. Είστε λιγότεροι από εμάς, που σημαίνει ότι είστε οι τρεις κορυφαίοι του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsit και του Γρηγόρη Μελά, η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στο Μέγκα, που πλέον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την παραγωγή του τελικού και δίνει πραγματικά μάχη για να τα καταφέρει. Κανονικά, τώρα θα έπρεπε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ραντεβού για τον τελικό ανάμεσα στον Κωστή και στον Μπάμπη. Όμως, θα ζητήσουμε από τα εκατομμύρια των τηλεθεατών του Masterchef λίγη υπομονή. Η αγωνία λοιπόν παρατείνεται για τους δύο φιναλίστ, Μπάμπη και Κωστή, που χθες το βράδυ πήραν το εισιτήριο για τον τελικό. Τώρα το να σε ρωτήσω να πεις πώς νιώθεις, Κωστή. Για πες. Απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Τρελάθηκα, λέω πω πω τελικό. Είναι ο στόχος μου, από την αρχή αυτό ήθελα. Και τα έπαιξα, αφού ήμουν έτοιμος να δακρύσω, δηλαδή βούρκωσα, πάγωσα τα πόδια μου, τρελάθηκα. Το σημερινό θέμα είναι... τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μετά από μια σκληρή δοκιμασία με θέματα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, οι τρεις κριτές τελικά έβαλαν εκτός τελικού τον Γιώργο Γεράρδο. Αυτός λοιπόν που θα αποχωρήσει, ένα βήμα πριν από το μεγάλο τελικό, είναι ο Γιώργος. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Τώρα συνειδητοποιώ ότι για πάντα θα είμαι στους τρεις καλύτερους του Masterchef. Είμαι στους τρεις, παιδιά. Αυτό δεν το περίμενα ούτε στα πιο τρελαμόνια. Όσον αφορά στο πότε τελικά θα δούμε τους δύο φίλους να μονομαχούν στις κουζίνες τους, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι η περίοδο που εξετάζονται. Η μία, που ίσως είναι και η πιο πιθανή, είναι να γίνει στα μέσα Μαΐου και η άλλη στα τέλη Ιουνίου. Εν αναμονή της ανάδειξης του δεύτερου Έλληνα Masterchef, ο πρώτος κατοχός του τίτλου, Άκης Πετρετζίκης, φαίνεται πως κάνει σχέδια για το τηλεοπτικό του μέλλον, πέρα από τα σύνορα της κουζίνας της εκπομπής Πρωινό Μου. Μα αυτή την κρυμάτσα την έχω κλέψει από το Γιάνγκα. Κάνε, κάνε λίγο, μου σου κάνεις. Όχι εμένα, τον... Αυτή την κρυμάτσα την έχω κλέψει από το Δημήτρη και τον Γιώργο. Κάνε. Τι είναι αυτό που θα κάνει, διαβάζει. Είναι σουβλάκι κοτόπουλο. Και είναι πολύ ωραίο. Όπως αποκάλυψε στο περιοδικό close-up της εφημερίδας Αγγελιοφόρος, ο Άκης δεν θα έλεγε όχι σε μια δική του εκπομπή, αλλά με όρους. Μόνο αν το κόνσεπτ είναι κάτι διαφορετικό, πρωτοποριακό, όχι πίσω από μια κουζίνα. Έτοιμος λοιπόν να αφήσει τις κουτάλες του και να μπει σε άλλα τηλεοπτικά μοναμπάτια, δηλώνει ο Άκης. Και ίσως κάτι ξέρει. Τι θα ήθελε δηλαδή οδηπορικό, κάποιο οδηπορικό σε κάποιες περιοχές να ανακαλύψει. Δεν θέλει να είναι απλά σε μια κουζίνα με ένα τραπέζι μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει και ένα πιο μοντέρνο κόνσεπτ. Ίσως να έχει κάτι στο μυαλό του, ίσως να έχει δει κάποιο άλλο κόνσεπτ που να μπορούσε να το μεταφέρει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι τηλεοπτικά μπορεί να σταθεί και σε κάτι διαφορετικό. Δύσκολες πάντως οι χθεσινές δοκιμασίες για τους παίκτες, πραγματικά, και εξαιρετικά προκλητικές όσον αφορά στην έμπνευση, τη δημιουργικότητα, την απόδοση και όλα αυτά. Πραγματικά δύσκολη εμπειρία η χθεσινή. Όχι, λέω όχι μόνο δύσκολο, είναι και όπως το βλέπει κανείς. Δηλαδή, η αλαζονία, ο ένας τη σκεφτόταν κάπως, ο σεφ, ο κριτής έλεγε όχι, δεν συμφωνώ. Δεν... Ήταν δύσκολο, πολύ. Θέλω να πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Μασάρη Μαυρογέννη και έναν ακόμα παίκτη, τον οποίο βρήκαμε, τον Άγγελο Κάρδαρη, του μιλήσαμε. Και εκείνος έχει να δώσει απαντήσεις σε σχέση με κάποια πράγματα που δήλωσε χθες εδώ στην εκπομπή μας, όπως ήταν ο Μαυρογέννης. Εκείνος, ωστόσο, έχει να αφήσει το δικό του το παραπονάκι, όχι για τον Λουκάκο όπως έκανε ο Σάρη Μαυρογέννης, αλλά για άλλο κριτή. Για άλλο κριτή, λέγοντας ότι έκανε διακρίσεις ο κύριος Λαζάρου. Να πούμε ότι ο Άγγελος και ο Κωνσταντίνος ξεκίνησαν και τους λέμε ότι ήταν φίλοι και καλοί φίλοι μας στο παιχνίδι. Τώρα λοιπόν, ακούγοντας τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου εδώ χθες στην εκπομπή, ο Άγγελος έχει διαφωνίες, τις λέει και μας χαρακτηρίζει και λίγο το χαρακτήρα του. Και ο Άγγελος ήταν πάρα πολύ γλυκό και συμπαθητικό παιδί. Και τον εντοπίσαμε, βρήκαμε εκεί που εργάζεται και πήγαμε και μιλήσαμε. Εργάζεται στην Γλυφάδα, εννοείται μέσα στο πλαίσιο της μαγειρικής. Ζαχαροπλασίο, αλλά και φαγητό. Ωραία. Και τον εντόπισε η Εφημία Δήμου. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Μπορεί προς το παρόν να είναι άγνωστο το πότε θα μονομαχήσουν οι δύο φιναλίστ του reality μαγειρικής για τον τίτλο του Έλληνα Masterchef, όμως ήδη οι υπόλοιποι παίκτες διασταυρώνουν τις κουτάλες τους για όσα έζησαν μέσα στο παιχνίδι. Αφού με θεωρούν τόσο πολύ μεγάλο αντίπαλο,
και έχουν ξεβρακωθεί πραγματικά οι χαρακτήρες και το λένε και οι ίδιοι. Για μένα είναι μεγάλη χαρά που αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Μετά τα παράπονα του Κωνσταντίνου Σαρημαυρογιάννη, σειρά έχει απάντηση του Άγγελου Κάρδαρη, ο οποίος αρκετά αλλαγμένος εμφανισιακά μιλά αποκλειστικά στη μεσημεριανή μελέτη. Από το πρωί που ξυπνούσαμε μέχρι το βράδυ που κλείναμε τα μάτια μας να κοιμηθούμε, υπήρχε μια έκτρα, μια κόντρα στο σπίτι. Είχα νομίζω αρκετά προβλήματα με τους συμπαίκτες μου, συμβίωση από κάποια στιγμή και μετά. Ήταν ολοκάθαρο ότι ήθελα να με προσβάλλουν, να μειώνουν τον χαρακτήρα μου, επειδή έλεγα την αλήθεια για τον κόσμο που μας βλέπει κιόλας, έτσι. Και ήμουν λίγο σκληρός με την αλήθεια και με το δίκαιο, δεν τους άρεσε. Ο Κωνσταντίνος ήταν λίγο αποστασιοποιημένος από εμάς, αλλά δεν... Εντάξει, υπήρχαν συμπάθειες και αντιπάθειες και εμένα κάποια παιδιά μπορεί να με συμπαθούσαν, κάποια να με αντιπαθούσαν, αλλά δεν υπήρχε νομίζω αυτό το πράγμα που είπε ότι ήταν το μαύρο πρόβατο. Νομίζω ότι στοχοποίησε τον εαυτό του από μόνος του. Βίωνα εκεί πέρα πράγματα κουλά, συγγνώμη για το κουλά, αλλά βίωνα πράγματα κουλά. Και αυτό που βλέπατε εσείς και το πόλεμο στην κάμερα λίγα λεπτά, εγώ το βίωνα στο σπίτι. Δηλαδή, μπαίνα σε ένα σπίτι, μου κλείναν τις πόρτες οι συμπαίκτες μου, δεν μου μιλούσαν. Άκουγα συνέχεια πίσω από τις πόρτες να με κατηγορούν, πώς να βγάλουμε το Σάρι Μαυρογέννη έξω. Δεν μου μιλούσαν, με ειρωνευόντουσαν. Τρελός, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Φαντάσου όμως να ήταν ένας καλός μάγειρας θέση του Φίτρου και τον κέρδισε το ζαχαροπλάστη μου στον πόντο. Ναι. Και τον κέρδισε στη γεύση. Ναι. Που είσαι μάγειρας. Ναι. Αν ήταν ένας μάγειρας, δεν θα ήταν στον πόντο. Γιατί δεν ήταν ένας μάγειρας λοιπόν. Θέλει να δημιουργεί ίντριγκες, θέλει να κάνει πράγματα. Τον Κωστή δεν τον είχαμε ούτε για 25 στην αρχή όταν πηγαίναμε τους 550. Τον βλέπαμε και λέμε 25 δεν θα περάσει αυτό το παιδί με τις ικανότητες που έχει. Τα πρώτα σοκ τα πάθαμε από πολύ νωρίς, δεν τα πάθαμε τώρα στο τέλος. Εσείς έχετε ξεπλαγεί από το τελικό, αλλά εμείς που τα βιώναμε έχουμε εντυπωσιαστεί με πολλά πράγματα πολύ νωρίτερα που δεν είδατε εσείς στην οθόνη σας. Μέσα τον Κωνσταντίνο και ο Άγγελος δεν παρέλειψε να ρίξει τα καρφιά του για την τελική διάδα του reality μαγειρικής. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τον κύριο Λαζάρο, εντάξει, είναι πολύ μεγάλος ο άνθρωπος, έχει χρόνια στη μαγειρική. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έκανε πολλές φορές, ας πούμε, μπάμ ότι τώρα ένα ομό κρέας φαίνεται πάρα πολύ καλά, φαίνεται πολύ καλά, ας πούμε, ένα ψημένο, σωστά. Δεν γίνεται να πάρει βαθμολογία μεγαλύτερη τώρα ένα ομό κρέας από ένα καλοψημένο, δύο φορές κιόλας. Το μάγειρο πώς να το φτιάξεις, το χαρακτήρα όμως όχι. Θεωρείς ότι κάποιος δεν είναι καλό παιδί ανάμεσά μας? Ναι. Για μένα είναι υπεροπτικός, με μεγάλη έπαρση για τον εαυτό του, μεγάλη εικόνα και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Προσπαθεί να προβάλλεται μέσω αλλωνών. Γιατί και τις στρατηγικές και για το ποιο λόγο και ποιοι ήταν οι άνθρωποι που ήταν οι πιο αγαπητοί στην παραγωγή, στους κριτές. Αυτό το λόγο και την αιτία, εγώ, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη να πάω να κάνω μαγειρικό διαγωνισμό στην Αθήνα με την αγαθότητα που με διακρίνει με ένα σαν άτομο, δεν μπορώ να υποψιαστώ κάτι. Μου λέγανε οι δημοσιογράφοι που πίσω σε κυνηγάνε συμπαίκτες, σου πες κάτι, και εγώ έλεγα ότι καλά είναι τα παιδιά, δεν πειράζει, αποκλείται να με κακολογούν στην κοσμάρα μου εγώ, αλλά. Ο Άγγελος όμως αναφέρθηκε και στα όσα είπε ο Κωνσταντίνος για την συμπεριφορά του Γιάννη Λουκάκου. Οι άνθρωποι που με κάναν να δυσαρεστηθώ μέσα στο παιχνίδι δεν ήταν μόνο οι συμπαίκτες μου, με εξαιρέσει βέβαια ένα-δύο. Ήταν και η στάση των κριτών, δηλαδή όσον αφορά τον κύριο Λουκάκο, που από την αρχή του παιχνιδιού, φανταστείτε, τρεις μήνες συνεργαζόμασταν και ένα καλημέρα δεν ανταλλάξαμε. Και μια ειρωνία πάντα στο βλέμμα του και να θέλει να μειώνει τον Κωνσταντίνο με κάποιο τρόπο και να ανεβάζει τον Μπάμπι. Δηλαδή, δεν γίνεται όλοι οι παίκτες να ονομαζόμαστε Μπάμπι μου, Μπάμπι μου, Μπάμπι μου. Αυτό έχει κουράσει πάρα πολύ. Στο στυλ μου είναι ο κύριος Λουκάκος. Είναι ο κριτής που είναι το πρότυπό μου και κάποια στιγμή θέλω να του μοιάσω. Ήταν απλησίαστος ο κύριος Λουκάκος, δεν πλησιαζόταν. Ο κύριος Λαζάρου με βοήθησε ένα-δυο κομμάτια στην εξέλιξή μου στο παιχνίδι και με κράτησε και μια φορά που θέλω να παραιτηθώ νωρίτερα από την αποχώρησή μου. Μου άλλαξε και τα μυαλά, με βοήθησε. Ο κύριος Καρμούτσης με βοήθησε πάρα πολύ. Σχολιάζοντας μάλιστα και τα εμπόδια για τον τελικό του MasterChef, ο Άγγελος δήλωσε πως αν τελικά πραγματοποιηθεί, θα δώσει το παρόν. Φυσικά και θα πάω στον τελικό, γιατί πρώτα απ' όλα θα δω όλα τα παιδιά, θα ξαναειδωθούμε. Και θα είναι μια πάρα πολύ καλή μάχη μεταξύ του Μπάμπη και του Κωστή. Μάλιστα. Εντάξει, έχουν κάποια παράπονα πάντως από τους κριτές, έτσι. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος με τον κύριο Λουκάκο
Και ο Άγγελος με τον κύριο Λαζάρου. Δεν είναι φυσιολογικό όμως, ρε Φλόριντα, αυτό, γιατί το ακούγαμε και πέρυσι. Και δεν μπορεί κάθε κριτής να έχει με όλους χημεία, όπως και κάθε παίκτης. Με κάποιους, σίγουρα, με κάποιους θα τα βρει, με κάποιους άλλους δεν θα τα βρει. Αυτό γίνεται. Ναι, σίγουρα. Αντός και οι δύο, συγγνώμη, είπαν ότι οι κριτές όχι μόνο δεν ήταν αυτό που θέλουν απέναντί τους, αλλά ότι μεροληπτούσαν υπέρ κάποιων άλλων παικτών. Έτσι, γιατί είδαμε ότι. Εντάξει, αυτό όμως το ότι κάποιος το νιώθει δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας. Πολλές φορές έχει κάποιος την εντύπωση ότι κάποιος διπλανός το ευνοείται, δεν θα πάρει το τι γίνεται. Εξήγησε για το κρέας, ότι δεν μπορεί, λέει, ένα ομό κρέας να παίρνει περισσότερο γιατί βαθμό όχι, από άμα, ένα καλό ψημένο. Γιατί όχι, άμα ο κριτής τρώει το ομό κρέας, εμένα μου φέρνει ψημένο κρέας, θα το γυρίσω πίσω. Θέλω να σου πω ότι το είπαν και οι κριτές εχθές, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας στο πιάτο ενός παίκτη, που είπε ότι εγώ το κρέας μου έτσι το τρώω. Ο Σκαρμούτσος μόνο είπε ότι το τρώει ψηλό καλό. Mm. Οι άλλοι δύο ψηλό ομό, στους άλλους δεν τους πείραξε το ήταν ομό το κρέας. Α, μόνο το Σκαρμούτσο μίλησε. Βέβαια είναι υποκειμενικό αυτό. Εμένα δηλαδή πραγματικά μου φέρει κρέας που δεν έχει αίμα, δεν θα το φάω. Οπότε, Δεν σημαίνει ότι πας με το μέρος κάποιου ή τον αντιμετωπίζεις υποτιμητικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, θέλω λιγάκι για όλους εκείνους που μπήκαν μόλις τώρα στους δέκτες μας να δουν τι χάσαν, αλλά τι έπεται στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι μου. Παρακαλώ πολύ. Μια μικρή γεύση θα πάρετε. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρατησά, για μια νίκη τα παράνομα, αχ, περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρατησά, για μια νίκη τα παράνομα, αχ, περπάτησα. Όλοι, κυρίες και κύριοι μου, θα έχουμε έτσι αποκριάτικο κέφι σήμερα, έντονα ανεβασμένη διάθεση. Θα έχουμε και τα κατάλληλα πρόσωπα για να την ενισχύσουν και να μας κάνουν έτσι να νιώσουμε όμορφα. Η κυρία Γωγό Τσαμπά θα είναι κοντά μας σε πάρα πολύ λίγο, ζωντανά με την ορχήστρα της, να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έγιναν γνωστά πρώτη φορά από τον Κοντολάζο και έχει αναβιώσει τώρα από την κυρία Γωγό Τσαμπά, που πραγματικά έχει αναστατώσει και κυρίως τους νέους μέσα από το YouTube και όχι μόνο. Κυρίως τους νέους. Κυρίως τους νέους. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Αφρούλα και τη Φιλίτσα. Τη συναντήσαμε χθες το βράδυ σε πρόβα, Σπύρο μου. Έχουμε αποκλειστικά πλάνα από τις πρόβες και από όλα αυτά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτών. Θέλω λιγάκι να μας εξηγήσετε ακριβώς συμβαίνει το θέμα που λέγαμε στην αρχή. Που λέγαμε για τις δύο πρωταγωνίστρες, οι οποίες ουσιαστικά πλακώθηκαν πάνω στη θεατρική σκηνή την ώρα της πρόβας. Να σου πω λοιπόν τι έγινε με αυτές τις σκηνές απείρου κάλους που βλέπουμε ήδη εδώ πέρα στην τηλεόρασή μας. Ότι κάνανε πρόβα οι δύο ηθοποιοί, η Χρύς Λαϊμίσχου, πρώην Αφρούλα, έχει αδυνατήσει, έχει χάσει 30-40 κιλά η κοπέλα, και δίπλα της η Φιλίτσα η Καλογεράκου. Εδώ λοιπόν αυτές οι δύο ηθοποιοί, σύμφωνα λοιπόν με το ρόλο, πρέπει η πρώην Αφρούλα να σπρώξει σε μια σκηνή τη Φιλίτσα. Αυτό είναι ένα σκηνοθετικό έβριμα που έχει η Αφρούλα. Αυτό λοιπόν την ενόχλησε πάρα πολύ την Φιλίτσα Καλογεράκου, με αποτέλεσμα να τσακωθούν πάρα πολύ άσχημα μπροστά στην κάμερα. Μάμα είναι του σκηνοθέτη, όμως αυτή η εντολή, γιατί να τσαντιστεί. Γιατί διαφωνεί η ηθοποιός με τον σκηνοθέτη. Και γιατί να τσαντιστεί με την ηθοποιό και να μην τσαντιστεί με τον καλύτερο. Είναι έβριμα όμως τη Αφρούλα που το έχει προτείνει στο σκηνοθέτη. Ωραία, και ο σκηνοθέτη είναι με την Αφρούλα. Πάμε να δούμε. Απλά να σα τονίσω ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι θέατρο αυτό που θα δείτε. Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Αν μπάμπι, αν έβλεπες δύο γυναίκες να χορεύουν αισθησιακά. Δεν είναι κακό. Γιατί οι δυο. Γιατί οι δύο αγαπητοί. Μην με τραβάς όμως. Δεν μπορώ όμως να με τραβάς. Συγγνώμη, πολύ ένταστρε, Φιλίτσα. Έτσι και με τις ανατραβήξεις. Με τέτοιο τρόπο θα γίνει πανικό. Σε τράβηξα και δεν είναι στο παίξιμο. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος σου. Εγώ σε τράβηξα μες στο παίξιμο, πες σε τράβηξα άσχημα. Ναι, αλλά χαλάρωσε λίγο. Πάμε, παιδιά, εντάξει, πάρε και τώρα έτσι. Έλα, κόμμα. Δεν είσαι χαλαρή όμως. Είμαι χαλαρή. Παιδιά, ρεμίστε και λίγο. Τι να κάνουμε, να τραβηχθούν μπροστά στην κάμερα τώρα. Έλα, πάμε, Χρυσλα. Για να έχει θέμα αυτό, δηλαδή. Έλα, Χρυσλα, πάμε. Πάμε, παιδιά, πάμε. Είναι ένταση, πάμε. Είναι πολύ ένταση όμως, ρε Φιλίτσα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ έδωσα να πει στα δικά σου τα νεύρα. Τώρα θα δείξει και εσύ. Έλα, πάμε. Μπροστά στην κάμερα. Ηρέμησε. Εσύ παρακαλώ πάρα ηρέμησε, Χρύσλα. Ηρέμησε, μόνη σου. Όχι, δεν έχει επαφή με τον άλλο. Ηρέμησε πλάνα, είναι, δεν θα ακούγεται. Όχι, δεν είναι ενδιαφέρον, σου θα βγει καλό.
Θα έχει φωνή από πάνω, θα έχει. Δεν είναι απαραίτητο στον χρόνο, είναι ο χωρισμό του ανθρώπου. Ναι, επίση να πω και τι άλλο είναι τώρα και με πήγε. Δεν θα γίνει. Χρήσιλα, μην το συνεχίζει όμω. Σου λέω πάμε αγάπη μου, σου λέω πάμε αγάπη μου. Όχι, δεν θα μου λε πάμε αγάπη μου. Δεν σκηνοθετεί εσύ και δεν σου σκηνοθετεί που θα κάθεσαι. Όταν σκηνοθετεί εκεί σου παράσταση, λέει κάνει εσύ το κομμάτι που θα κάθεσαι. Για όνομα του Θεού της Παναγίας. Πάμε, αγάπη μου. Πάμε. Για τα μαλλιά μου σου είπα, τίποτα το φούλωσα. Πάμε, αγάπη μου. Αλλά εντάξει. Θα συνεχίσω. Όχι. Ωραία, τότε να βγει. Θα κάνω τη σκηνή μου με τον Παναγιώτη που βγάζει το ρούχο. Ωραία. Έλα, Παναγιώτη. Σε παρακαλώ, ρε. Εσύ είσαι ένα παιδί. Δεν είναι τώρα τελευταία. Να ηρεμήσω και να ηρεμήσω και εσένα και στο μόνο που κάνει είναι να φωνάζει. Με ηρέμησε γιατί μου πει ότι σου τράβηξε το χέρι. Αϊ παράτα. Άμα έρθει τα κάτω όμω και χτύπα, θα σου έλεγα. Πού να χτυπήσει, ρε ζώο. Σε τράβηξε πιο και για να παίξουμε. Μην με νευριάζει. Ζώο, είσαι και φαίνεσαι. Και να μάθει να μιλάς καλύτερα στους συνεργάτες. Όχι, δεν σου μιλάω καλύτερα έτσι όπως συμπεριφέρουμε. Ρε παιδιά, τελείωσε το θέμα. Κρίσλα, άντε να ακούσει τα νέα μαγιά. Πολλά νεύρα, θέλω να το ξαναδώ όλο από την αρχή. Ο σκηνοθέτης δεν ήξερε τι να κάνει. Πραγματικά θέλω να το ξαναδώ όλο από την αρχή. Δεν είναι στημένο. Καλά, το ξέρω, φαίνεται ότι δεν είναι στημένο, αλλά γιατί τσαντίστηκε τόσο πολύ καλή η φίλη. Για τον τρόπο προφανώς που την τράβηξε. Στην αγορά δεν τη άρεσε καθόλου όλο αυτό το πράγμα. Ναι, μέσα στο παίξιμο όμως. Πραγματικά έτσι έκανε κάτι. Δηλαδή η Αφρούλα είχε μπει μέσα στο. Είναι τρόπο να σε τραβήξει κάτι. Αν θα τραβήξει κάποιον στο θέατρο, δεν τραβήξει. Δεν υπάρχει αυτό το feeling. Δεν τη άρεσε. Παίζει ένα ρόλο. Γιατί κοροϊδευόμαστε, είναι πασιφανές ότι ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες υπάρχει μια ένταση, υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι μια από τις δύο δεν γουστάρει μια την άλλη. Μια χάρη θέλω. Μπορώ να ξαναέχω το πρώτο κομμάτι εκεί πέρα που ξεσπάει ο καυγάς. Όχι, και αν είναι όλο ακόμα καλύτερα. Αλλά λέω, θέλω να δω το τράβηγμα. Πώς το λένε. Σου φαινόταν μπάμπι αν έβλεπες δύο γυναίκες να χορεύουν αισθησιακά. Δεν είναι κακό. Γιατί οι δυο, γιατί οι δυο. Γιατί οι δύο αγαπητοί. Μη με τραβάς όμως! Μη με τραβάς όμως! Δεν μπορώ όμως να μην με τραβάς! Συγγνώμη, πολύ ένταστρε, φιλίτσα! Έτσι και με τις ανατραβήξεις με τέτοιο τρόπο θα γίνει πανικό. Σε τράβηξα γιατί είναι μέσα στο παίξιμο! Δεν μ' αρέσει ο τρόπος. Εγώ σε τράβηξα μέσα στο παίξιμο, πες σε τράβηξα. Ναι, αλλά χαλάρωσε λίγο. Πάμε, παιδιά, εντάξει, πάρε και τώρα έτσι. Έλα, ρεμίστε λίγο. Χαλαρή όμως. Είμαι χαλαρή. Τι να κάνουμε με να τραβηχθούμε μπροστά στην κάμερα τώρα. Έλα, πάμε, Χρυσή. Για να έχει θέμα αυτό, δηλαδή. Έλα, Χρυσή, πάμε. Πάμε, είναι ένταση, πάμε. Έλα. Είναι πολύ ένταση όμως, ρε φιλίτσα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ έδωσα να πει στα δικά σου τα νεύρα. Τώρα θα δείξει και εσύ. Έλα, πάμε. Πούσε την κάμερα. Δεν σε πειράζει. Ηρέμησε. Εσύ παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρέμησε, Χρυσλά. Δεν τελείωσε. Παίζεις μόνη σου! Όχι, δεν έχει επαφή με τον άλλο! Ηρέμησε πλάνα είναι, δεν θα ακούγεται! Όχι, δεν είναι ενδιαφέρον σου, θα βγει καλό! Θα έχει φωνή από πάνω, θα έχει. Χρυσλά, δεν είναι απαραίτητο στον χρόνο, είναι ο χωρισμό του ανθρώπου! Ναι, επίση να μην πω και τι άλλο είναι τώρα και με πήγε. Δεν θα γίνει. Χρυσλά, μην το συνεχίζει όμω. Σου λέω πάμε αγάπη μου, σου λέω πάμε αγάπη μου. Όχι, δεν θα μου λε πάμε αγάπη μου! Δεν σκηνοθετεί εσύ και να μην σου σκηνοθετεί που θα κάθεσαι! Όταν σκηνοθετεί εκεί σου παράσταση, λέει κάνει εσύ το κομμάτι που θα κάθεσαι! Για όνομα του Θεού της Παναγίας! Πάμε, αγάπη μου! Πάμε! Για τα μαλλιά μου σου είπα, τίποτα το φούλωσα! Πάμε, αγάπη μου! Αλλά εντάξει! Θα συνεχίσω. Όχι! Ωραία, πότε να βγει. Θα κάνω τη σκηνή μου με τον Παναγιώτη που βγάζει το ρούχο. Ωραία. Έλα, Παναγιώτη. Σε παρακαλώ, ρε. Να ηρεμήσω και να ηρεμήσω και εσένα και στο μόνο που κάνει είναι να φωνάζει. Με ηρέμησε γιατί μου πει ότι σου τράβηξε το χέρι. Αϊ παράτα μου. Άμα έρθει τα κάτω όμω και χτύπα, θα σου έλεγα. Πού να χτυπήσει, ρε ζώο. Σε τράβηξε πιο και για να παίξουμε. Μην με νευριάζει. Ζώο, είσαι και φαίνεσαι. Και να μάθει να μιλά καλύτερα στου συνεργάτε. Όχι, δεν σου μιλάω καλύτερα έτσι όπω συμπεριφέρουμε. Ρε παιδιά, τελείωσε το θέμα. Κρίσλα, άντε να ακούσει τα νέα μαγιά. Εντάξει, συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Γιατί και εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια σκηνικά στο γραφείο, άπειρα. Όχι έτσι. Σπίτι, πάνε το Χρυσάφρυλο, λέτε! Πες και το επόμενο, πες και το επόμενο. Σπίτι, πολύ καλό παιδί από φοβερή οικογένεια με αξιοπρέπεια και ήθος. Και το Σπύρο. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Μέσα στη δράση του έργου είναι να αρπάξει και η Αφρούλα την Φιλίτσα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι τη Αφρούλα που τη κατέβηκε από το κεφάλι. Ή μέσα το έργο το λέει το σενάριο. Ή το
λέει ο σκηνοθέτης. Η ίδια είναι σκηνοθέτης, ίδια το σκηνοθετεί. Ναι. Και ίδια το έχει βάλει αυτό. Και μετά που κάμισε πάει πέρα από εκεί. Είναι του θεατρικού, επιβλέπει, επειδή μου δεν είναι σκηνοθέτης ο άνθρωπος. Η Χρύσλα είναι σκηνοθέτης, η Αφρούλα δηλαδή. Λοιπόν, πρέπει να σου πω κάτι τώρα, ότι ζητήσαμε τις δύο ηθοποιούς να σχολιάσουν το περιστατικό και το επεισόδιο που είχαν και αρνήθηκαν τα κορίτσια να το κάνουν. Εντάξει, είναι και λογικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήταν η στιγμή και η ένταση της στιγμής και τη μεταξύ τους. Τώρα αυτό δεν είναι σηματοδοτεί κάτι για τη σχέση τους. Έγινε κάτι, έγινε μια κακιά στιγμή. Μα τα βρήκανε μετά. Θα σου πω ότι ο τίτλος του θεατρικού παραπέμπει λίγο, είναι κοντά στον καυγά. Γάμος στα όρια λέγεται. Γάμος στα όρια. Μα τα βρήκανε μετά. Πάντως είναι λογικό, εντάξει, και η κυρία. Η Βίτσα θα μπορούσε να βρισκόταν σε μια έτσι ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση εκείνη τη στιγμή για κάποιον άλλο λόγο. Μπορεί να έγινε αυτό, να τη χτύψει λίγο άσχημα, δεν τρέχει τίποτα. Πάντως για να λέμε. Σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Συμβαίνει όντως σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Δεν ξέρω κατά πόσο νιώθεις βλέποντας το περιστατικό ότι αυτές οι γυναίκες είχαν μαζεμένα η μία για την άλλη πράγματα και με την όταν πια ξέσπασε αυτή η ένταση. Τα απλώσαν μπροστά στην κάμερα. Τα άπλωσαν μπροστά στην. Όχι, ήταν τόσο, ήθελαν τόσο πολύ να βγει αυτή η ένταση που δεν του νοιάζε καν το γεγονός ότι. Πάντως δεν έχει την περιέργεια να παρατηθεί κάποια στιγμή ας πούμε, στην Κυψέλη που παίζουν. Εννοείται και θέλω να πω θα παίξουν, πώς, ναι. Πώς, βέβαια, θα παίξουν κανονικά με αυτά. Συμβαίνουν παντού, ναι, Γιώργο. Στις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Παντού και σε μεγαλύτερους τοπίους συμβαίνουν αυτά. Μην τα βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Την ώρα της παράστασης, δηλαδή, που η Αφρούλα θα τραβήξει μπάλα τη Φιλίτσα. Θα ξεσπάσει πάλι όλο. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα για να δούμε αν θα γίνει τελικά στην παράσταση αυτό. Εγώ θέλω να δω, θα κρατήσουν το τράβηγμα βασικά στην παράσταση. Η συγκεκριμένη κίνηση από μόνη είναι απότομη όμως. Δεν μπορεί να τραβήξει κάποιον και να τον τραβήξει. Αν είναι στο σενάριο αγάπη μου αυτό, αυτό είναι λίγο. Στο θέατρο γίνονται σημεία και τέρατα. Αλλά η Αφρούλα, να το πούμε κιόλα, η Χρύσλα είναι η top Μαναφούκο, γιατί θυμάστε και με την Πετρούλα τα συνεργαζόταν, γινόταν εκεί πέρα τα μαλλιοτραβήματα. Τα μαλλιοτραβήματα. Λοιπόν, σε λίγο κυρίες και κύριοι μου, κοντά μας η Γκογκό Τσαμπά. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νύχη τα παράνομα, αχ, περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νύχη τα παράνομα, αχ, περπάτησα. Αχ, δεν σου κάνω τον Άγιο. Θα βάλω το γυαλί, ναι, γιατί θέλω να δώσω δώρο. Και θέλω να το δώσω ωραία, περιποιημένη. Και θα είναι ένα από τα δύο δώρα που θα δώσουμε σήμερα. Το ένα είναι αυτό το φοβερό το Seabat laptop, το οποίο το έχω εδώ μπροστά σας, είναι satellite. Έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Έχει σκληρό δίσκο 500 GB. Όταν μιλάω για τεχνολογία, είμαι τόσο αστεία. Κινέζικα με βάση, θα μιλήσω πιο καλά. Λοιπόν, για λέγε. Έχει επίσης web κάμερα, ενσωματωμένα ηχεία. Έχει Wi-Fi φυσικά, έχει τεράστια οθόνη. Έχει HDMI επίσης να σας πω. Έχει φανταστικό πληκτρολόγιο. Ωραιότατη μεγάλη οθόνη. Μπορεί να συνδεθεί με την τηλεόρασή σας. Και μάλιστα έχει και εικόνα υψηλής ευκρίνειας. Είναι εξαιρετικά ωραίο το χρώμα του, είναι μπορντό και έχει τετραγωνάκια. Αποθηκεύει τα πάντα. Έχει μπαταρία με μεγάλη διάρκεια ζωής και έχει και θήκη μεταφοράς. Έτσι, για να το μεταφέρετε με ασφάλεια και να το περιποιήσετε παντού και πάντα. Εδώ, λοιπόν, καθίστε το βάλω και μέσα σου, θα σας λέω και το δεύτερο δώρο. Λοιπόν, το πρώτο δώρο όμως θα το δώσουμε με ΜΕΚ και όνομα τεπώνυμο στο 54888 μήνυμα ή τηλέφωνο στο 911-405-404. Εδώ είναι έτοιμο το laptop subs μέσα στην τσάντα μεταφοράς, έτοιμο για τον νικητή που θα το παραλάβει. Καταπληκτική και η τσάντα μας. Το δεύτερο δώρο όμως τώρα θα το δώσουμε με email στα οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το mail μας είναι melete@papakistar.gr. Και τα δώρα που διεκδικείτε μέσα από εκεί, ξεκινώντας από τώρα, πώς θα είναι νικητές, Θέμη? Ένας θα είναι νικητής και θα είναι ο πρώτος ή θα κάνουμε κλήρωση? Θα κάνουμε κλήρωση. Ένας λοιπόν νικητής θα κερδίσει ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Fast Ferris για δύο άτομα και ένα αυτοκίνητο από και προς την Άνδρο, από Ραφίνα Άνδρο και από Άνδρο Ραφίνα. Από το Σάββατο το πρωί μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε με τα δωρεάν σας ακτοπλοϊκά εισιτήρια και με το αυτοκίνητό σας ένα τριημεράκι στην Άνδρο και να περάσετε λουκούμι. Θα μου φέρετε και ένα κουτί αμυγδαλωτά, σας παρακαλώ.
Τα fast fares μας κάνουν την προσφορά αυτή. Και βέβαια το κερδίζετε με mail, είπαμε. Θα γίνει κλήρωση πάνω και θα δείξουμε ποιος είναι ο νικητής στο τέλος εκπομπής. Σωστά, θα το πούμε ή θα το πούμε. Θα το πούμε. Λοιπόν, ναι, σε κοιτάω. Νιώθω πολύ ωραία με μαλλιά σήμερα. Είσαι πολύ όμορφη με μαλλιά, Ελεονόρα. Δεν τα έχεις επιθυμήσει? Όχι, ακόμα. Τα επιθυμήσαμε μία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά και πάλι πίσω. Έχουμε πολύ ωραία θέματα ακόμα και βέβαια έχουμε και εγώ τσαμπά σε πολύ λίγο κοντά μας με τη ζωντανή της ορχήστρα για να μπούμε για τα καλά στους ρυθμούς της αποκριάς, την τελευταία Κυριακή της αποκριάς. Δευτέρα, καθαρή τη Δευτέρα. Τι άλλο θέλουμε, πάμε. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπάτησα. Θέλω να τραγουδήσω, θέλω να εκφραστώ, θέλω να βγάλω τα αποθυμένα μου προς τα έξω. Θέλω να βάλω έναν άντρα μπροστά μου. Και να του τα ψαλείς. Όχι απαραίτητα. Όχι. Θα σου πω. Έχουμε επιλέξει κάτι καταπληκτικό για τις φίλες μας. Για πες. Όλα τα τραγούδια που λένε οι γυναίκες ναι. Και είναι αφιερωμένα στους άντρες. Αυτά είναι. Είναι λίγο κιτσιά το θέμα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί εσείς, οι γυναίκες, τα τραγούδια που αφιερώνουν στους άντρες, δεν λέτε και τα καλύτερα. Δείτε και θα καταλάβετε. Ναι, εσείς στάζετε μέλη, Μίμπο. Δυναμώστε. Να ρίξουμε στροφές. Τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός. Ο πρόστιχος, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Ο τέλειος άντρας δεν είναι πουθενά. Γι' αυτό κάτσε μαζί μου και μη ζητάς πολλά. Τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός δεν φαίνεται να υπάρχει στα τραγούδια των γυναικών που αναφέρονται σε εκείνους. Όσες γυναίκες τραγούδισαν για τους άντρες, μάλλον δεν είχαν να πούν και τα καλύτερα. Η Βανδία απευθύνεται στο είδος του σκληρού άντρα που πληγώνει το κοριτσάκι του. Η συμπαράσταση από τη Χρίσπα ήταν άμεση. Τώρα οι άντρες οι σκληροί και στιματίες υπάρχουν μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τώρα δεν ξέρει να σου πει ένα στους δέκα τι ζητάει μια γυναίκα. Θέλω έναν άντρα 100% που πήγανε οι άντρες 100%. Έναν άντρα 100% αναζητάει η Χρίσπα και αναρωτιέται μέσα από το τραγούδι της που μπορεί να βρίσκεται. Η Κέτη Γαρμπή φαίνεται πως το έχει αναλύσει λίγο καλύτερα το θέμα. Άντρες που φοβούνται, άντρες που βαριούνται, άντρες που δεν έχουν τι να πουν. Άντρες που μεθάνε και ξένο κοιτάνε, στη ζωή μου δεν θα ξαναβουν. Φτάνει πια σου λέω αρκετά, μόνοι θα περνάω πιο καλά. Άντρες που ζηλεύουν, άντρες που φεύγουν, έξω από τη ζωή μου οριστικά. Λίγο πριν τους βγάλει από τη ζωή της οριστικά, η Κέτη Γαρμπή ήταν ξεκάθαρη με τους άντρες και τους τα είπε έξω από τα δόντια. Μα δεν το έχει όμως κανείς σας και έχω βαρεθεί μαζί σας. Όλοι οι άντρες ίδια φάτσα, τα σε τουρανούς με τα ζάχα. Κανείς δεν έχει αυτό που συνέχεια να ζητώ. Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Αυτό μπερδεμένη με τον αντρικό τρόπο σκέψης φαινόταν να είναι η Άννα Βύση μέσα από το τραγούδι της με τον τίτλο «Άντρες». Άντρες, άντρες, ένα σωρό, παρά τους καταλώ, ακόμα δεν μπορώ. Άντρες, άντρες, άντρες παντού, πλασμένοι απ' το χέρι, ανωτέρου Θεού. Αν ξέραμε τι θέλουν, θα είχαμε σωθεί, παράδεισος και κόλαση, δεν θα είχαμε νοθεί.
αφού η Άννα Βίση έριξε τους άντρες στην κόλαση, η Μαρία Καρλάκη είπε να τους βάλει στο ίδιο καζάνι. Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το τραγούδι της Φέρσους Ανάντρας προσπαθεί να δώσει μία ακόμη ευκαιρία σε έναν άντρα. Φέρσους Ανάντρας, να με κερδίσεις, πες με στα μάτια, μίλησέ μου ανοιχτά. Φέρσους Ανάντρας, και να τολμήσεις, αυτό που θέλεις φώναξε το δυνατά. Και ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου προτείνει και συμβουλεύει, η Μαριάντα Πιερίδη ονειρεύεται. Υπάρχουν κάτι άντρες που έχουν ευαισθησίες. Υπάρχουν κάτι άντρες που κάνουν ευθυσίες. Υπάρχουν κάτι άντρες που το λέει η καρδιά τους και δεν τα θέλουν όλα, μοναζικά δικά τους. Και έχω ένα τέτοιο άντρα, θέλω για να αγαπήσω. Να πέσω στα φιλιά του και έξερα να σε σβήσω. Και έχω ένα τέτοιο άντρα, θέλω μέσα στη ζωή μου πάλι να ξαναρθήσω να αγαπώ. Την απάντηση για όλα αυτά που υπόθηκαν από τις γυναίκες για τους άντρες μέσα από τα τραγούδια τους δίνει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα δάκρυα καίνε, με πράξεις μετράνε, οι άντρες εκλαίνε, μονάχα πονάνε. Τα δάκρυα καίνε, με πράξεις μετράνε, οι άντρες εκλαίνε, μονάχα πονάνε, μονάχα πονάνε. Πάρα πολύ μ' αρέσει, αλλά τώρα νομίζω ότι θα μ' αρέσει ακόμα περισσότερο το ταξίδι στον χρόνο που θα κάνουμε, να δούμε πώς τέτοια εποχή κάθε χρόνο διάφορες κυρίες από το χώρο του showbiz φωτογραφιζόντουσαν καρναβάλια, άλλες φωτογραφίζονται και εκτός εποχής ως καρναβάλια, στα εξώφυλλα των περιοδικών. Αλλά εμείς όμως θα τιμήσουμε την ημέρα βλέποντας τα εξώφυλλα του Ρομάτζο, του Θησαυρού, της Βεντέτας, τέτοια έτσι περιοδικά παλιά που πραγματικά για να σε φιλοξενήσουν έπρεπε να είσαι star. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει φτιάξει η Ελένα Καπέτα. Όταν η Αλίκη, η Τζέννη, η Μάρθα, η Ρίκα και όλες οι μεγάλες στάρ του κινηματογράφου πόζαραν μασκαρεμένες για τα γυναικεία περιοδικά της εποχής τους, μας χάριζαν μερικά από τα πιο ωραία εξώφυλλα που έχουν μείνει στην ιστορία. Είναι το λαμπερό πρόσωπο της Αλίκης, τα πρώτα της βήματα στο εξώφυλλο του περιοδικού Ντόμινο. Δεν είχε χρόνο να σκεφτεί τον γάμο, έλεγε τότε η Λεζάντα, και αυτή η φωτογραφία ενέπνευσε και τα υπόλοιπα περιοδικά να την φιλοξενήσουν στα εξώφυλλά του. Το εξώφυλλό της με το καουμπόικο καπέλο τη δεκαετία του 70 είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό, καθώς εκείνες οι απόκριες ήταν οι πρώτες με τον γιο της, όπως λέει και ο τίτλος του περιοδικού Θησαυρός. Πότε σαν εκρηκτική Σπανιόλα και πότε σαν βασίλισσα του καρναβαλιού, η Αλίκη Βουγιουκλάκη μάγευε και μαγεύει το κοινό της όσα χρόνια και αν περάσουν. Τυλιγμένη με δίχτυα, με το πιο ωραίο της χαμόγελο και την αποκριάτικη διάθεσή της, η Ζωή Λάσκαρη ποζάρει στο κλίμα των αποκριών. Δημένη στα κόκκινα και μπροστά από μπαλόνια, σερπαντίνες και κομφετή, φωτογραφήθηκε και για το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντζο. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα της αποκριάτικα εξώφυλλα. Εδώ σε δηλικές πόζες με μίνι κόκκινο φόρεμα γιορτάζει παρέα με συμπροταγωνιστριά της. Τα περιοδικά της εποχής έκαναν πάρτι όταν φιλοξενούσαν τις πρωταγωνίστριες της εποχής. Μέσα από τα εξώφυλλα που συγκέντρωσε ο Ελευθέριος Καντεράκης και σας παρουσιάζουμε εμείς, ταξιδεύουμε στις δεκαετίες του 70 και του 80 με τον ωραιότερο τρόπο. Τα μεγάλα μάτια της Τζέννης Καρέζη και το όμορφο της πρόσωπο μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Φωτογραφημένη σε πάρτι μασκέ της εποχής, η Τζέννη σε αυτό το εξώφυλλο είναι απλά μοναδική. Με πολύ μακριά μαλλιά η Κάτια Δανδουλάκη ποζάρει και εκείνη στο αποκριάτικο εξώφυλλο του Ρομάντζο. Ενώ η Μάρθα Καραγιάννη τόλμησε σε σχέση με άλλες πρωταγωνίστριες να φορέσει αυτή την κεντρική αποκριάτικη στολή. Go, go, go.
επίσης σε κεντρική εμφάνιση της Ελένης Ανουσάκη με καπέλο γελοτοπιού κόσμησε ένα από τα πιο ωραία αποκριάτικα εξώφυλλα. Παρά τη γοητεία και τη φινέτσα της, η Ρίκα Διαλυνά δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί και με αποκριάτικο καπέλο και μάσκα, χαρίζοντάς μας τα δύο αυτά εντυπωσιακά εξώφυλλα. Αυτή η φωτογραφία της τραγουδίστριας Λίτσας Διαμάντη στο πνεύμα των αποκριών είναι πραγματικά συλλεκτική. Με στυλ και χτένισμα σύμφωνα με την εποχή, η τραγουδίστρια μας χάρισε αυτό το αποκριάτικο συλλεκτικό καρέ. Άννα Φόνσου, Ξένια Καλογεροπούλου και Μάρο Κοντού έβαλαν και εκείνες την δική τους σφραγίδα στις απόκριες μέσα από αυτά τα σπάνια και διαχρονικά εξώφυλλα. Ωραίες εποχές, ωραία εξώφυλλα. Γίνονται πράγματα τέτοια τελικά. Ανεκτήμητη αξία αυτά τα εξώφυλλα. Πραγματικά θα μείνουν στην ιστορία. Τώρα να βλέπει τη Ζωή Λάσχαρη, την Αλίκη Βουιουκλάκη, την κυρία Χαραγιάννη. Δηλαδή, βλέπει τα εξώφυλλα εκείνη τη εποχή και βλέπει ότι επειδή δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία, βλέπει ομορφιά, πραγματική ομορφιά, η οποία δεν είναι επεξεργασμένη. Δηλαδή αυτά τα παιδιά δεν έχουν τίποτα που θα είναι αυτό το πράγμα που έβλεπε ο φακό, έτσι. Ακριβώ. Ενώ βλέπει τώρα τα σύγχρονα εξώφυλλα που δεν ξαναγνωρίζει. Και μου λέει ο Θέμης ότι υπήρχε μια τεχνική που λέγεται φωτοζωγραφική. Όπως εδώ, ναι, αυτό πούμε, λέω. Δεν είναι. Το προηγούμενο. Δεν είναι παιδιά φωτογραφία. Αυτή είναι κανονική φωτογραφία. Αυτή είναι κανονική φωτογραφία. Το προηγούμενο όμως της Αλίκης. Αυτό ας πούμε είναι πειραγμένο λίγο. Σαν κόμιξ δεν σου κάνουν τα χρώματα, ας πούμε της Τζένης που βλέπαμε, της Καρέση. Ήταν λες και έβλεπες κινούμενα σχέδια. Όχι, νομίζω είναι θέμα φωτισμού απλά, όπως έχουν φωτίσει. Όχι, όχι, είναι τεχνική φωτοζωγραφική, λέει. Της εποχής. Τεχνική φωτοζωγραφική. Ζωγραφίζεις πάνω στη φωτογραφία, πάνω στο σλάιντ. Πάντως βλέπετε ότι η ομορφιά, αυτό που έλεγε ο Γιώργος, δεν έχει χρόνο. Αυτές οι γυναίκες και τώρα να γεννιόντουσαν, θα ήταν απλά πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Και πραγματικά, αν κάνει κάποιος μία βόλτα στην πλάκα του μοναστηράκι τις Κυριακές που υπάρχουν αυτά τα παζάρια, αν τύχει να δεις πια τέτοια παλιά ιστορικά εξώφυλλα να πουλούνται, ιστορικά περιοδικά, πραγματικά μπαίνει στη διαδικασία και στον πειρασμό να τα ξεφυλίσεις. Και τότε ότι υπήρχε ένα top 5, δηλαδή Καρέζη, Βουγιουκλάκη κυρίως, Λάσκαρη, Καραγιάννη, ήταν 4-5 πρόσωπα που μονοπολούσαν. Αυτά, ας πούμε, είναι αυτό που λέγαμε, που έχουν, να, και το προηγούμενο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αυτά τα εξώφυλλα, εκείνη η εποχή έβγαζε μία αθότητα, απίστευτη, ό,τι και να κάνανε, δεν το πέρανε ποτέ στα πονηρά. Και οι εκφράσεις που βγάζανε το βλέμμα τους ήταν ήτανε πολύ άγνο, πάρα πολύ αθώο. Να, εδώ πέρα, και αυτό βγαίνει και στη φωτογράφηση. Ήταν και παιδιά η εποχή τέτοια. Δεν ζητούσε, ας πούμε, ο άλλος να δει στήθος, να δει μπούτι, να δει το σεξι κομμάτι μιας ηθοποιού. Ήταν και άλλες εποχές. Τότε και τα εξώφυλλα ήταν έτσι. Κούκλα, αλλά μάτια. Αυτό έφτανε για να πούμε. Θέλω λιγάκι να πεταχτούμε για να δω. Παπαδιά, κάτι είδα δουλάκι είναι αυτή. Κοριτσάκι, κοριτσάκι. Καταπληκτικό. Απόλαυση είναι πραγματικά αυτές οι φωτογραφίες. Τώρα όμως θέλω να πάμε λιγάκι στα Διόδια, στα Διόδια Ελευσίνας, εκεί που βρίσκεται ο Λάβριος Δεμερτζής. Πολλοί από εσάς ενδεχομένως έχετε κανονίσει να κάνετε κάποιο ταξίδι για το τριήμερο και να θέλετε να μάθετε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα που τελειώνετε τις δουλειές σας σιγά σιγά θα αρχίσετε να φεύγετε. Αλλά θα σας πούμε και τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε για τον καιρό και για το πώς θα εξελιχθεί αυτός κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Λάβρο μου, καλησπέρα. Απλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια και εσύ και στα Διόδια από την έξοδο. Να δούμε πώς, αν έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή η έξοδος των Αθηναίων, τουλάχιστον προς Πάτρα, και πώς είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Το δύο είναι τα σκηνικά. Το πρώτο για την κίνηση που, όπως είπες και εσύ, όπως βλέπετε στην εικόνα σας, δεν υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στην έξοδο εδώ στα Διόδια της Ελευσίνας. Η κίνηση γίνεται ομαλά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα νωρίς και ίσως στις επόμενες ώρες να κορυφωθεί. Το δεύτερο σκηνικό που ενδιαφέρει περισσότερο τους εκδρομείς, όπως βλέπετε και εσείς στα πλάνα μας, είναι του καιρού. Αν θέλετε να σας δώσω μερικά στοιχεία, γιατί περιμένουμε το κύμα της κακοκαιρίας να είναι πολύ πιο έντονο, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο, ακόμη και με χιόνια. Να σου πω, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Από πότε θα αρχίσει να χαλάει το σκηνικό του καιρού και να δώσουμε έτσι έμφαση για Σάββατο. Λοιπόν, ο καιρός αρχίζει από το μεσημέρι και μετά να επιδεινώνεται. Θα πέσουν χιόνια στα ορεινά από τη νύχτα, ακόμη και σε μειωρινές περιοχές, στην Ήπειρο, Δυτική Στερεά και στη Δυτική Μακεδονία. Να πούμε τώρα τον καιρό για το Σάββατο. Λοιπόν, περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, αλλά και σε μειωρινές περιοχές κεντρικής και βόρειας Ελλάδας
κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε πτώση. Εδώ είναι λοιπόν τα καλά. Θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 0 έως 12 βαθμούς, στα κεντρικά από 0 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα νότια ηπειρωτικά από 0 έως 15 βαθμούς και στα νησιά από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Τώρα, για την Κυριακή. Και τα μποφόρ φαίνονται λίγο τσιμπημένα βέβαια, ειδικά εκεί προς το Αιγαίο. Βλέπω ότι φτάνουν και τα 7. 5 έως 7 μποφόρ βορειοδυτική, ενώ στα δυτικά και τα νότια πελάγη, στη θάλασσα των Κυθύρων, θα φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε την Κυριακή τώρα. Την Κυριακή. Ο καιρός αναμένεται γενικά βελτιωμένος στις ηπειρωτικές και νότιες περιοχές, αλλά στο Αιγαίο και κυρίως στις περιοχές των σποράδων του Βορείου Αιγαίου και των Βορείων Κυκλάδων περιμένουμε νεφώσεις. Προσοχή, γιατί η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση και μάλιστα στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε 3 με 4 βαθμούς κάτω από το 0. Πιο αναλυτικά. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι μείον 4, δεν είναι 4-12 στις θερμοκρασίες. Ναι. Είναι μείον 4. Είναι μείον 4 έως 12 και είναι μείον 2 έως 16 εκεί που βλέπουμε στην Ήπειρο. Και φυσικά στο Αιγαίο είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία από 10 έως 17. Μάλιστα. Την καθαρή Δευτέρα τώρα που όλοι περιμένουμε να πετάξουμε τους χαρταετούς, περιμένουμε αραιές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν να πυκλώνουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές όπως βλέπουμε. Η θερμοκρασία θα είναι σε άνοδο και θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα πάλι από μείον 3, να το σημειώσουμε μείον 3, έως 12, στα κεντρικά από 0 έως 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, ωραία. Θα είναι καλύτερος από το Σαββατοκύριακο, αλλά ίσως να μην είναι και το ιδανικό αυτό που θα θέλαμε εμείς. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ό,τι καιρό και να κάνει, στο δρόμο, να είσαστε συγκεντρωμένοι, να μην τρέχετε και να μην βιάζεστε. Γιατί όπως έλεγε και ο παππούς μου, ότι όποιος βιάζεται πάει αργά. Και είχε δίκιο. Είχε δίκιο, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι. Και επειδή είναι μέρες λίγο που μαζεύονται οι παρέες και επειδή υπάρχει και το γλέντι αλκοόλ και το κέφι, δεν χρειάζεται αλκοόλ για να έρθουμε σε κέφι. Έτσι, μπράβο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Λάμπρο Δεμερτζή για το ρεπορτάζ και να πάμε να θυμίσουμε λιγάκι τα δωράκια μας. Το δώρο μας είναι αυτό το υπέροχο λάπτοπ το Σύμπα που βλέπετε. Εγώ το έχω μέσα στη θήκη, δεν το βγάζω, το αφήνω εκεί. Εδώ είναι όλο. Αυτό. Εδώ είναι η θήκη και μέσα έχει το λάπτοπ, το Toshiba, σε μπορντό χρώμα, το οποίο είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Έχει καταπληκτική μεγάλη οθόνη, ωραιότατο πληκτρολόγιο. Συνδέεται και με την τηλεόρασή σας και μπορείτε να βλέπετε και ταινίες μέσα από το κομπιούτερ σας αυτό. Και μάλιστα με πολύ ωραία εικόνα, γιατί είναι υψηλής ευκρίνειας η εικόνα. Επίσης, να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε το σερφάρισμά σας άνετα. Έχει ενσωματωμένη κάμερα, έχει μεγάλο σκληρό για να αποθηκεύετε τα πάντα και το διεκδικείτε είτε με κενό ονοματιπώνω στο 54888 ή με 9011 405 404. Εδώ είναι ακόμα. Ναι, τράβα το λίγο. Σας περιμένει και μάλιστα σε μπορντό χρώμα από τα αραιότερα που έτσι κυκλοφορούν, μου αρέσει πολύ. Εδώ. Λοιπόν, για εσάς, όλους που θέλετε να κάνετε δικό σας ένα λάπτοπ, είτε είστε φοιτητής, είτε είστε επαγγελματίας, είτε είστε νοικοκυρά. Θα σερφάρετε, θα κάνετε τις εργασίες σας, θα βλέπετε τις ταινίες σας, θα έχετε μέσα τα αρχεία σας, θα κάνετε τη δουλειά σας και τα επαγγελματικά σας ραντεβού. Λοιπόν, να σας ξαναδώσω ακόμα μια φορά τα νούμεράκια μας, 9011 405 404 ή με κενό ονοματεπώνυμο στο 54888. Επίσης, να σας θυμίσω το δώρο μας, το οποίο τρέχει ακόμα μέσω mail αυτή τη φορά όμως, έτσι. Στο μελέτη@papakistar.gr, η εταιρεία Fast Ferry σας κάνει δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και ένα αυτοκίνητο για το Σάββατο. Αναχώρηση από Ραφίνα, προορισμός η Άνδρος και επιστροφή αναχώρηση από την Άνδρο τη Δευτέρα το βράδυ και επιστροφή στη Ραφίνα. Οπότε έχετε τακτοποιήσει εσείς τα της μεταφοράς σας, πάτε εκεί και περνάτε καλά. Με mail τα διεκδικήσετε. Κοίτα τα εισιτήριά μας, έτσι, στο μελέτη@papakistar.gr. Κοντά μας, σε πολύ λίγο, η Γογό Τσαμπά. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νίκη τα παράνομα, αχ, περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νίκη τα παράνομα, αχ, περπάτησα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπάτησα.
δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμαρατησά, για μια νίκη τα παράνομα, αχ, περπάτησα. Σβήστε τα φώτα. Δακώστε με. Είμαι ξινή, αλλά και γλυκιά μαζί. Είμαι μια φράουλα, μια φραουλίτσα. Να σας πω τα θέματα που ακολουθούν. Έτοιμοι είσαστε? Να αρχίσω. Γιατί η Μαρίαντα Πιερίδη αδειάζει τον Θέμη Αδαμαντίδη και αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί του? Τι λέει και πώς αποκαλεί τον πολύ γνωστό και μεγάλο μας αυτόν καλλιτέχνη? Νέα συνέντευξη της Σύσης Χριστίδου για την εγκυμοσύνη της. Τι αποκαλύπτει για την πιο όμορφη περίοδο που περνάει αυτή τη στιγμή, αλλά και για τα επαγγελματικά της. Ένα ανατρεπτικό ζευγάρι της Showbiz που πιστεύει πως τα μωρά τα παίρνει ο Πελεκάνος. Ο Πελαργός δεν ήταν τόσα χρόνια. Μπορεί να είναι και ο Πελεκάνος της Μικόνου. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι μου, σε πολύ λίγο. Ανάψτε τα φώτα. Νιώθω σαν ένα γευστικό ντάκυρι. Ποιος θα με ρουφήξει? Έλα, είσαι γλυκά. Χοντρός είσαι και φέρεσαι που θα μου πεις εμένα ότι είμαι χοντρή. Είμαι πλέον ζουμερή. Είσαι μια μεγάλη και πράγμα. Είσαι γλυκιά φράουλα. Είσαι της εποχής σίγουρα. Ναι. Ωραία, δεν είναι. Είσαι πολύ όμορφη. Της φράουλας. Όπου να είναι τώρα βγαίνει. Ωραία, το κοντινό σου μου άρεσε όπως σε βλέπω. Θα με βλέπει η αξιά μου και θα χαίρεται τώρα που είναι ντυμένη η θεία φάουλα. Γιατί δεν μπορεί να επιτωρώ, είμαι φάουλα ντυμένη. Και όλα τα παιδάκια που σε βλέπουν λοιπόν, θα χαίρονται. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πάμε να δούμε τι έγινε με αυτό που σας λέμε και στην αρχή με τον Σπύρο, με την Μαριάντα Πιερίδη, που της έγινε πρώτα να συνεργαστεί με τον Θέμη Αδαμαντίδη, αλλά εκείνη δεν ήθελε, αρνήθηκε. Το θέμα είναι το παρασκήνιο αυτής της άποψης. Το παρασκήνιο ξεκινά από μια και βασική φράση που είπε η Μαριάντα Πιερίδη, φέρεται τουλάχιστον να είπε η Μαριάντα Πιερίδη, ποιος είναι αυτός που θα δουλέψω εγώ μαζί του, απαξιώνοντας ουσιαστικά τον γνωστό μεγάλο μας λαϊκό τραγουδιστή Θέμη Αδαμαντίδη. Κατάλαβα ότι μιλάμε για τον Θέμη Αδαμαντίδη, νόμιζα ότι μιλάμε για τον... Προφανώς και κατάλαβε, γιατί έχουμε και τον επιχειρηματία που μας μιλάει, τον κύριο Νίκο Καραβαίο, ο οποίος μας λέει τι έχει συμβεί. Και πρέπει να σου πω ότι και αυτός έπεσε από τα σύννεφα όταν άκουσε ότι η Μαριάντα Πιερίδη αρνήθηκε την πρόταση του Θέμη Αδαμαντίδη για συνεργασία. Έμεινε και έχουμε ανεβώς. Φτιάξει λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο κλίμα της ημέρας και με χιούμορ και με καλή διάθεση για αυτό το πολύ ωραίο μαναφούκι. Να πάμε να το δούμε. Της είπα να συνεργαστούν με το Θέμη Αδαμαντίδη και εκείνη δεν είπε απλώς όχι, είπε ποιος είναι αυτός που θα δουλέψω μαζί του. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Πρωταγωνιστές της ιστορίας, η Μαριάντα Ντίβα της όπερας Πιερίδη. Άθελά του ο Θέμης Φωνάρα Αδαμαντίδης και ο ευγενικός επιχειρηματίας Νίκος Καραβαίος που έκανε την πρόταση και άκουσε ό,τι άκουσε. Βάλε φαντασία. Πληροφορίες μας λένε όμως ότι η κυρία Μαριάντα Πιερίδη της κάνατε πρόταση να είναι μαζί στο σχήμα και σας απάντησε ότι ποιος είναι ο κύριος Αδαμαντίδης, έτσι? Η κυρία Πιερίδη είναι μια καλλιτέχνη η οποία ήταν διακαής πόθος μας να συνεργαστούμε και ως επιχείρηση θεωρήσαμε σωστό να της κάνουμε πρόταση. Εντάξει, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προσδοκία τη δικιά μας. Ο κύριος Αδαμαντίδης τώρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από κανένα καλλιτέχνη, φαντάζομαι. Το βιλινικές του είναι τέτοιο που είναι και ιεροσιλία, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, να τον χαρακτηρίσουμε και να τον απορρίψουμε ως καλλιτέχνη. Και μπορεί ο Θέμης Φωνάρα Αδαμαντίδης να πήρε το δαχτυλίδι από τον μεγάλο Στέλιο Κατζατζίδη, αλλά η ψήφωνος Μαριάντα Πιερίδη, συνάδελφος Μαρίας Κάλλας, αποφάσισε πως κάτι τέτοιο δεν της ταιριάζει. Άκουσε Αδαμαντίδης και είπε. Δεν μπορώ εγώ να συνεργαστώ, τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή, σε αυτήν την δραστηριότητα. Φαντάζομαι ότι ο κύριο Αδαμαντίδη δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει αρνητικά, ούτε η κυρία Πιερίδη. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο πρόβλημα. Ο Θεός Στέλιος Καζαντζίδης, και πάλι ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, ότι είναι η διάδοχη κατάσταση
και ως καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος. Θεωρώ ότι είναι λίγο να χαρακτηρίσουμε αρνητικά τον κύριο Αδαμαντίδη από οποιονδήποτε καλλιτέχνη τύπου κυρίας Πυρίδης και οποιασδήποτε άλλης καλλιτέχνης. Ο Θέμης Αδαμαντίδης είπε OK για τη Μαριάντα, αλλά η Μαριάντα είπε Hello στον Θέμη. Ακούστε το παρασκήνιο. Της είπα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε στο χώρο μας και ο κύριος Αδαμαντίδης έδωσε το πράσινο φως, γιατί δεν το συζητάω εγώ ως νέος επιχειρηματίας πάνω στο χώρο αυτό. Ζήτησα τη γνώμη του κύριου Αδαμαντίδη, την τιμήσαμε και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην επιθυμία μας να συνεργαστούμε. Όποια πέτρα κι αν σηκώσει είναι από κάτω Αδαμαντίδης, αλλά επειδή η Πυρίδη δεν σηκώνει πολλά-πολλά, πόσο μάλλον πέτρες, φαίνεται πως δεν το ξέρει. Αυτό για την έπαρση που θα ακούσετε σε λίγο, δεν το λέει ο Νίκος Καραβέως για τη γλυκιά Μαριάντα, για μια άλλη που έχει πει την Τραβιάτα. Τον ξέρει ή δεν τον ξέρει τον κύριο Αδαμαντίδη? Τον κύριο Αδαμαντίδη φαντάζομαι το ξέρουν και οι πέτρες. Δεν νομίζω να μην το ξέρει. Φαντάζομαι ότι το ξέρουν και εκτός συνόρων. Όλοι οι καινούργοι καλλιτέχνες φαντάζομαι ότι ζουν κάποια έπαρση τη στιγμή που ανεβαίνουν. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι διαχρονικός. Τώρα τι να πούμε για τα καινούργια τα παιδιά αυτά, τα οποία τα στήριξε ο Θέμης ο Αδαμαντίδης, να έχουν έπαρση. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό πρώτα απ' όλα και δεν θα έλεγα ότι η κυρία Πυρίδη βρίσκεται σε έπαρση, αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να μπω στη δικιά της λογική, στη δικιά της σκέψη πώς αντιμετώπισε αυτή την πρόταση. Το ποιος είναι αυτός που θα δουλέψω μαζί του είναι υπεράνω χρημάτων. Για το οικονομικό συζητήσατε ούτε καν ήθελε να ακούσει τα πόσα χρήματα θα τις δίνατε? Δεν ήθελε να ακούσει καθόλου, δεν έγινε τέτοια κουβέντα. Αν και το οικονομικό για μένα μπροστά σε αυτή τη συνεργασία είναι δεύτερο. Τελειώνουμε με είδηση. The show must go on χωρίς Μαριάντα. Ο κύριος Αδαμαντίδης χαρακτηρίζεται από την ταπεινότητά του. Χαμογελάει ταπεινά και τα προσπερνάει. Έχω μια διέστηση ποτέ αν δεν είσαι εδώ. Τη σκέψη σου τα απόκρυφα διαβάζω και εξηγώ. Να είσαι τώρα ο Θέμης Αδαμαντίδης και να σου λέει η Μαριάντα Πυρίδη δεν δέχομαι να τραγουδήσω μαζί σου. Και εσύ εσύ να τραγουδήσω εγώ μαζί σου. Βέβαια, ναι. Ακόμα χειρότερα. Αν είσαι ο Θέμης Αδαμαντίδης, νομίζω ότι δεν σε αφορά. Αν είσαι ο Θέμης Αδαμαντίδης, ξέρεις τη Μαριάντα Πυρίδη. Και δεν ξέρεις, δεν σε αφορά τη γνώμη της. Νομίζω ότι είσαι καλή τη γνώμη του κοινού που σε στηρίζει τόσα χρόνια. Να κάνω δικηγόρο διαβόλου, γιατί βλέπω Μαριάντα Πυρίδη σπίτι της τώρα να τα σπάει όλα και να θέλει να μας πλακώσει το ξύλο. Γιατί εσύ να μας πλακώσει? Εντάξει, γιατί ξέρουμε ότι η Μαριάντα Πυρίδη μπορεί να ακούει Παβαρότη τώρα και να χαλαρώνει. Θα σε πιάσει από το μαλλί. Μήπως η Μαριάντα Πυρίδη, λέω χαζός, μήπως η Μαριάντα Πυρίδη είχε προγραμματισμένα και κλεισμένα κάποια άλλα? Ρε εσύ Γιώργο, ναι, μπορεί. Μπορεί να ρέουν οι προτάσεις. Πραγματικά. Δεν λες για το Θέμη Αδαμαντίδη, άμα είσαι καλλιτέχνης, ποιος είναι αυτός να τραγουδήσω μαζί. Όχι, φυσικά. Δεν το λες ούτε το λες για οποιοδήποτε, ακόμα και δεν τον χωνεύεις. Μιλάς με έναν άνθρωπο που σε παίρνει εκ μέρους του. Δεν το κάνεις αυτό. Με καταλαβαίνεις. Μόνο, δηλαδή, σε τέτοιες εποχές, δηλαδή, άμα βρεις δουλειά σε μαγαζί, δεν λες όχι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, αλλά ρε παιδιά, να σας πω λίγο. Μπορεί κάτι. Να μην δεν έχει ανάγκη αυτό από δουλειά και να έχει κανονίσει κάτι άλλο. Πραγματικά, αν έχει υποθεί όμως αυτό, αν έχει πραγματικά και βάζω το αν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αν έχει υποθεί το ποιος είναι αυτός για να τραγουδήσω εγώ μαζί του, είναι κακό, είναι άσχημο, είναι άκομψο. Στο βιογραφικό της Μαριάντας Πυρίδη υπήρχε ποτέ ένα τόσο μεγάλο όνομα? Έχει τραγουδήσει και με Νότης Φακιανάκια να κάνω. Εντάξει, ωραία. Άρα ξέρει αυτή τη στιγμή τι είναι για αυτή να δούλευε με τον Αδαμαντίδη. Γιατί το περίεργο είναι αυτό που ακούσαμε, ότι δεν ήθελε ακόμα η Πυρίδη, και αν δεν σου ταιριάζει το στυλ, ακόμα και αν, και αν, και αν, και αν, ακόμα και αν δεν σε αρέσει σαν καλλιτέχνης. Mm. Δεν το λες ευγενικός, ευχαριστής και λες μια δικαιολογία και περνάς πάρα θέμα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να κάνεις δώρο, γύρω παιδιά, κοιτάξτε, δεν σας κάνω τον Άγιο, απλά υπάρχουν κατά καιρούς. Θα μας τον κάνει η Γογό Τσαμπά τον Άγιο, εμείς δεν χρειαζόμαστε να μας κάνεις εσύ τον Άγιο. Δείξτε μου λίγο Άγιο, παρακαλώ, ευχαριστώ. Κάνω τον Άγιο, αχαμαρατισσά, για μια νίκη τα παράνομα, αχ περπάτησα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχαμαρατισσά, για μια νίκη τα παράνομα, αχ περπάτησα.
αμαρτήσουμε όλοι μαζί. Έτσι, η καραμούζα. Η καραμούζα. Καλή, έχουμε μια καραμούζα εδώ. Με τα καραγιοζάκια πίσω από τις κάμερες. Πάμε στη Σύση Χριστίδου να δούμε τι λέει η Σύση Χριστίδου στο περιοδικό Glow. Στο close-up, συγγνώμη, ναι, με συγχωρείτε, στο close-up, στο οποίο φωτογραφήθηκε και μίλησε για την εγκυμοσύνη της, μίλησε για τα επαγγελματικά της. Με ποιον το συζητάω, είπαμε να το δούμε αμέσως. Μίλησε και για τα επαγγελματικά της, νόμιζα ότι μόνο για την εγκυμοσύνη της μιλάει τώρα τελευταία. Όχι, μίλησε. Δεν ξέρω, μέσα στο ερώτημα που μου κάνεις, μου λέει ο Θέμης πόσες φορές έχει δώσει ροή συνέντευξη. Κοίταξε, μέσα σε μια εβδομάδα, αγαπητέ μου παιδιά, πρέπει να την έχω δει 4 φορές σε φωτογράφηση στο πάρκο με την κοιλιά και πρέπει να έχει δώσει τουλάχιστον 3 συνεντεύξεις πάλι για την εγκυμοσύνη. Στο Twitter, εντάξει, αυτό δεν το μέτρησα. Έλα, πάμε να δούμε και μετά. Μετά σχολιάζουμε. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Ήταν να μην μείνει έγκυος η Σύση Χριστίδου. Πιο συχνά την βλέπουμε τώρα στα περιοδικά παρά όταν παρουσίαζε καθημερινά την πρωινή εκπομπή στον Αντένα παρέα με τον Χρήστο Φερεντίνο. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα η Σύση είναι ξανά στα περιοδικά. Το Σάββατο κυκλοφορεί άλλη μια συνέντευξή της, μαζί με φωτογράφηση βέβαια, σε περιοδικό της Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει η δεύτερη εγκυμοσύνη για σένα, κατά πόσο αλλάζει τη ζωή ή τον προγραμματισμό σου? Αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς μέσα στα πλάνα και τις προσδοκίες μας και φυσικά αφορά τις προτεραιότητές μου, όπως άλλωστε είναι η οικογένειά μου. Με τίτλο Happy Day στο εξώφυλλο του περιοδικού καταλαβαίνουμε ότι η παρουσιάστρια θα μας μιλήσει ξανά και ξανά για την περίοδο της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Το ήξερε κάποιος άλλος εκτός από εσένα και υποθέτω τον Θοδωρή? Ο Φίλιππος, οι γονείς μας και κάποιοι πολύ στενοί φίλοι μας. Σε αυτές τις φωτογραφίες που θα περιλαμβάνονται στη συνέντευξη, η Σύση ποζάρει με πορτοκαλί τόπο αλλά και ριγέ φαρδία σπρώμαυρο φόρεμα. Ούτε εβδομάδα δεν πέρασε από τότε που την είδαμε ξανά στα περιοδικά. 2 μέρες πριν φωτογραφήθηκε μαζί με τις φίλες της Δέσποινα Καμπούρη και Έλλη Κοκκίνου σε στιγμές χαλάρωσης. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο φακός της συνέλαβε ένα ανοιχτό περπατά στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Μαραντίνης. Παρά τα μαύρα ρούχα της, η κοιλιά της είναι εμφανής αφού διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Τι σημαίνει για σένα μεγαλώνω? Η ζωή μου και οι απόψεις μου κινούνται γύρω από την προσωπική μου ζωή. Δεν είναι το επίκεντρο η δουλειά. Ποτέ δεν ήταν. Και τα όνειρά μου πάντα περιλάμβαναν μια μεγάλη οικογένεια, όχι μια μεγάλη καριέρα. Θέλω όμως να εξελίσσομαι, να αποκτώ νέες εμπειρίες και να γίνομαι καλύτερη σε ό,τι κάνω. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν σταματήσει με το τέλος της εκπομπής της. Μετά την ανακοίνωσή της από το Twitter όμως η Σύση είναι κάθε μέρα έξω. Στις 4 Μαρτίου λίγο μετά το Twitter είχε ξαναμιλήσει στην κάμερα και όχι για τα συναισθήματα. Ένα προβληματάκι. Ο δαίμονας του ηλεκτρονικού αυτού. Δεν πειράζει. Ευτυχώς που πρόλαβα και τα είπαν όλα μέσα στο βίντεο. Ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν πειράζει. Μάτι ήταν αυτό. Φτού να πω εγώ στη Σύση, γιατί πραγματικά τη θεωρώ κούκλα αυτή η κοπέλα. Τι περιμένει άραγε, κοριτσάκι, αγοράκι. Είναι κούκλα, ειδικά όταν είναι εγκυμονούσα. Λάμπη, ρε παιδί μου. Λάμπη. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η συγκεκριμένη είναι και όμορφη από μόνη της. Έτσι έχει μια βάση ομορφιά, δεν είναι φυσική ομορφιά. Πάντως διάβασα στη συνέντευξη, επειδή διάβασα τη συνέντευξη, ότι η ίδια έχει αρχίσει να κάνει κάποιες συζητήσεις όσον αφορά στα επαγγελματικά. Έτσι παραδέχεται ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, αλλά όπως αποκάλυψε και η ίδια, υπάρχει καλή πρόθεση και διάθεση για καλή δουλειά και έργο και από τις δύο πλευρές. Τώρα ποιες είναι οι πλευρές δεν ξέρω, σίγουρα είναι μία η ίδια και σαφώς θα έχει να συζητάει και με κάτι, με κάποιον ενδεχομένως σταθμό. Με τον Αντένα έχει καλές σχέσεις, έφυγε με πολύ καλές σχέσεις. Και ο Αντένα ήταν ευχαριστημένος από τη Σύση και η Σύση. Και μάλιστα είπε ότι το χρειαζόταν αυτό το break, ήθελε λιγάκι να ξεκουραστεί, ειδικά από το τέλος της περσινής σεζόν. Καλό το σε κάνει τελικά. Προφανώς, γιατί δεν ήταν και πολύ ευχάριστο, όπως ούτως ή άλλως και ήδη έχει παραδεχθεί στο παρελθόν, έτσι. Με πιέζει λίγο αυτό. Άντε. Εδώ είμαστε. Είναι λοιπόν, να συνεχίσουμε. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Μου έχουν σπάσει τη μύτη. Μην τρέπεσαι, φέρτα. Παιδιά, θα δείτε, θα κόψω εγώ κίνηση πρώτα και μετά θα σας πω. Κόψτε. Πω, παιδιά. Εντάξει. Αμάν, πετσούλα.
Ωραίο. Τι τραβάω τώρα από εδώ, πετσούλα θέλω λίγο. Την πέτσα έφαγε. Θάνατος. Κύριε Πιπινιέ, δεν ξέρω που με βλέπετε. Εσείς είστε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ταβέρνα Πιπινιός από τη Σταμάτα για τα πολύ ωραία μεζεδάκια που μας έχει φέρει, που σε λίγο θα τα τσακίσουμε. Και τα έχουμε φέρει εδώ για να τα έχουμε στο γλέντι με την κυρία Γωγό Τσαμπά, που θα μας κάνει την τιμή να μας τραγουδήσει ζωντανά. Μασαμπούκα δεν λέτε τίποτα, ξέρω και μεσημέρι. Περιμένετε μας να φάμε όλοι μαζί. Μην φάτε ακόμα από τα σπίτια σας. Να φάμε όλοι παρέα. Μουστάρδα έχει. Παιδιά, θα γίνει τρελό γλέντι. Έχω πολύ καιρό να το ζήσω αυτό. Ίσως και από εποχή πρωινού καφέ. Αλλά δεν χάνει ποτέ τη χάρτη τελικά. Ποτέ δεν τη χάνει. Τι, πάρτε με ζε. Μπορούμε να πάμε κάπου. Θα πάμε στο ανατρεπτικό ζευγάρι που φέρνει τα παιδιά ο Πελεκάνος αντί για τον Πελαργό. Αυτό το ζευγάρι είμαι σίγουρη ότι πρέπει να έχει σχέση με Μύκονο. Ε, ποιος θα το πει. Λοιπόν, συναντήσαμε την Εύα Λάσκαρη με τον σύζυγό της, τον DJ Dean, όπως είναι γνωστός. Μας μίλησε λοιπόν για τη σχέση τους, μας είπε ο σύζυγος της Εύας Λάσκαρη. DJ. DJ Dean. Λοιπόν, μας είπε λοιπόν πώς εκείνος έμαθε την Εύα να κάνει δουλειά στο σπίτι, να μαγειρεύει, πώς την έκανε μια καλή νοικοκυρά. Και μας αποκάλυψε ότι σε εκείνο το ζευγάρι, όταν με το καλό έρθει η ώρα, το μωρό θα το φέρει ο Πελεκάνος. Πολύ ωραία. Θα το φέρει στη Μύκονο, γιατί όχι. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν συχνά διακοπές εκεί και επηρεάστηκαν φαίνεται. Πάμε να το δούμε. Την Εύα Λάσκαρη και το σύζυγό της, DJ Dino, συνάντησε η κάμερα της εκπομπής μας σε πρόσφατη έξοδό τους. DJ Dino μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Τελικά τα μωρά δεν τα φέρνει ο Πελαργός, αλλά ο Πελεκάνος. Έχει αποκαλύψει ότι σύντομα το καλοκαίρι ετοιμάζεται και το μωράκι. Α, δεν ξέρω. Φυσικά... Καλέ, ποιο μάτι είναι αυτό! Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν πρόλαβα να φάω, γιατί κάνεις το βίντεο! Κυρίκη, ξέρετε, εκεί ακριβώς που έλεγε ο DJ Dino, το παιδί μας θα το φέρει ο Πελεκάνος. Πελεκάνος, καλά, μην ξεχνάτε ότι παντρεύτηκαν στη Μύκονο, οπότε, όπως λέει και η Δήμητρα, έχουν επηρεαστεί από αυτή τη Μύκονο. Υπάρχει καμιά περίπτωση, επειδή είναι Μύκονος, όντως τα παιδιά εκείνα τα φέρνει ο Πελεκάνος? Κάποιος μας κάνει μάγια. Εγώ αυτό ξέρω, δεν μπορεί να χάλεσε ξαφνικά, δεν έχει χαλάσει ποτέ αυτό το πράγμα εκεί πάνω. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε εκπομπή που έχουμε, είμαστε ανταναγκασμένα τα κλαστικά και είμαστε και σε ετοιμότητα και έχουμε και γογό τσαμπά εδώ, οπότε δεν μασάμε. Ναι. Βίντεο θα έχουμε καιρό να παίζουμε. Σας δίνω λοιπόν λίγο χρόνο να προετοιμαστείτε. Στρώστε τραπέζι, όσο δεν έχετε φάει, θα φάμε παρέα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ωραίο γουρουνάκι, έχουμε ωραίο κουκορέτσι. Αυτά πρέπει να είναι τυροπιτάρια, αυτά εδώ πέρα είναι αρνιά. Έχουμε πολλά. Λοιπόν, να διεκδικήσουμε το δώρο μας. Να διεκδικήσετε μάλλον το δώρο μας. Με και όνομα τεπώνουμε στο 54888-9011-405-404. Το σύμπα το φοβερό λάπτοπ, δεν σας τα ανοίγω τώρα. Γιατί έχω, βοήθησε με ρε Γιώργο λίγο, έχω λάδια. Είμαι λίγο στο κλίμα της, των ημερών και της εποχής. Μπράβο, θέλω να το βάλεις κοντά στην τρίχα. Τώρα που θα ανοίγεις λιγάκι την πορτούλα έτσι. Άνοιξε το, μην τρέπεσαι. Κανονικά κάνε εσύ το demonstration, έτσι. Τα κόκαλα, πρόσεχε. Από τα κόκαλα. Κυρίες και κύριοι μου, αυτό εδώ είναι το δώρο σας, το σύμπα το φοβερό το κομπιούτερ, το οποίο το διεκδικείτε γιατί έχει καταπληκτικό πληκτρολόγιο, ωραιότατη οθόνη. Είναι τελευταίες τεχνολογίες. Σας παρέχει όλες τις δυνατότητες που θέλετε να έχει ένας εξελιγμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής και απευθύνεται σε όλους σας. Είστε γυναίκα, άντρας, φοιτητής, μαθητής, οικογενειάρχης, επαγγελματίας. Τα πάντα μπορείτε να κάνετε με αυτό και μπορείτε να βλέπετε αφού το συνδέσετε και στην τηλεόρασή σας και ταινίες μάλιστα μέσα από την οθόνη υψηλής ευκρίνειας και με φοβερή επεξεργασία εικόνας και χρωμάτων. Με και ενώ ονοματεπώνουμε στο 54888-9011-405-404 τα νούμερα στα οποία μπορείτε να διεκδικείτε και το σύμπαν το κομπιούτερ μας, αλλά και τη θήκη μεταφοράς του, γιατί το προσέχετε για να το έχετε. Αυτό είναι το δώρο που δίνουμε τώρα, μέσα από τις διαδικασίες της διεκδίκησης των νούμερων που βλέπετε εδώ, αλλά έχουμε και τα δώρα μας από email, που είναι τακτοπλοϊκά εισιτήρια για άνδρο από την Fast Ferris. Θα φύγετε, θα αναχωρήσετε αύριο. Οι δύο νικητές που θα το κερδίσετε, από την ένας νικητής είναι δύο άτομα, θα πάρετε το αυτοκίνητο που σας χαρίζει προσφορά, θα φύγετε από τη Ραφίνα, θα πάτε στην Άνδρο, θα περάσετε εκεί πέρα ένα ωραίο τριήμερο και επιστρέψετε τη Δευτέρα το βράδυ ξανά πίσω στη Ραφίνα. Εμείς θα πάμε τώρα σύντομα σε ένα διαφημιστή. Ναι, αγάπη μου, βρεουλίτσα μου, λέμε, βρε. Πάμε, πω κάτι αυτούγγες. Έρχεται η γογό τσαμπά, κυρίες και κύριοι.
την κρίση, χωρίς κρίση, επιστροφή στη φύση. Εσένα δεν σκεφτόμουν. Μπράβο, Λεωνόρα. Σπάστα. Το έσπασα. Το πληρώνουμε. Δεν έσπασε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Η κυρία Βογκότσα Βά μαζί με την ορχήστρα της είναι εδώ. Βογκάκι, τσάπα. Έτσι που ήταν το σώμα μου, δε ήταν η καρδιά μου. Εσένα δεν σκεφτόμουν, σ' ήθελα κοντά μου. Δε σου κάνω τον Άγιο, ακαμαρατισσά. Για μια νύχτα παράνομα, απερεπάτησα. Δε σου κάνω τον Άγιο, ακαμαρατισσά. Για μια νύχτα παράνομα, απερεπάτησα. Δυο μάτια μου ξεμοιάγησανε για λίγο την καρδιά μου. Με τα νιώσα για αυτή την αδικιά ώρα. Συγχωρώ με καρδούλα μου και πλάι μου προχώρα. Δε σου κάνω τον Άγιο, ακαμαρατισσά. Για μια νύχτα παράνομα, απερπάτησα. Δε σου κάνω τον Άγιο, για μια νύχτα παράνομα, απερπάτησα. Δεν μου ζητάς να ξαναρθείς στην αγκαλιά μου. Μη μου θυμίζεις τα χαμένα μας φιλιά. Είσαι μια ανάμνηση καυτή μες στην καρδιά μου. Η προδοσία σου δε συγχωρείται πια. Όλου του κόσμου τα καλά είχες κοντά σου και για μια άλλη τα βάλες φωνία. Και τώρα κλαις να ξαναρθείς την αγκαλιά μου. Κι από τη στάχτη μου ζητάς να φέρεις φωτιά. Μη μου ζητάς να ξαναρθείς την αγκαλιά μου. Μη μου θυμίζεις τα χαμένα μας φιλιά.
γίνεται γιατί σήμερα γιορτάζεις και σου τραγουδώ. Δυο αγάπες εμπλέξαν, δεν μου τι να κάνω. Πουλιάζω στα βαθιά μέρα και το μυαλό μου ουχα, ανώ και το μυαλό μου χάνω. Χάνω το μυαλό μου χάνω, αχ Θεέ μου τι να κάνω. Τα χρόνια δεν γυρίζω. Άντε παντεύγηκα καμάτατα, πάνε φύγανε τα νιάτα, πάνε φύγανε τα νιάτα, παντεύγηκα καμάτατα. Σαν χορεύουν τα καγγελιά, κορίτσα ίδια με τα γελιά.
πραγματικά σας ευχαριστούμε γιατί μας κάνετε την τιμή να κάνετε την πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση σε εμάς και είναι μεγάλη μας χαρά. Ξέρω επίσης ότι έχετε έρθει όλοι από μακριά και είναι μεγάλη μας χαρά. Θα ήθελα να μας συστήσετε την ορχήστρα σας και να μας πείτε και για εσάς μερικά λόγια έτσι. Θα σας κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα να μας συστήσετε εδώ. Ξεκινάμε εδώ, από τον Γιώργο το Σερενετάκι, στα Πλήτρα. Εδώ τον Περικλή τον Κουράκη που έχει έρθει και από μακριά. Μπράβο από τη Λαμία. Τον Κώστα τον Μπουζάνη στον Μπελέκη. Τον Κρουστό μας εδώ τον Γιώργο τον Τάνο. Μπράβο. Τον Τάσο τον Κουράκη και αυτός από μακριά στα Πλήτρα. Μπράβο. Τον Μπασίστα μας εδώ τον Μπάμπη τον Φωτίου. Και τα Κλαρίνα μου, τα Καμάρια μου. Το Γιάννη τον Παπαδημητρίου και το Γιάννη τον Κορίτσα. Δεν σας κρύβω. Έτσι. Εγώ μου θα μιλάμε στον Ελληνικό, έτσι. Ναι. Είσαι ένα από τα πιο δυνατά θες ονόματα, νέα ονόματα στο τραγούδι το δημοτικό και ξέρω ότι μαζέρισε και από τον ερχόμενο. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε όμως το δημοτικό τραγούδι, συνήθως οι υπόλοιποι θέλουν να κάνουν καριέρα σε άλλα είδη. Ούτως ή άλλως κατάγομαι από δημοτική οικογένεια, παραδοσιακή οικογένεια, ο μπαμπάς μου ο τραγουδιστής και στην Λιβαδιά που μεγάλωσα στον ερχόμενο. Περάσαν μεγάλα ονόματα, δημοτικά ονόματα και τα ακούσματά μου ήταν πάντα το κλαρίνο. Και έτσι το επέλεξα. Είναι αλήθεια ότι σταματήσατε το σχολείο προκειμένου να γίνετε τραγουδίστρια δημοτικού τραγουδιού? Βέβαια, είχα πάει καλή ώρα έτσι τέτοιες ημέρες από κρεών. Είχα πάει στο σχολείο μια Παρασκευή πρωί από δουλειά. Τι μου λέει η καθηγήτριά μου, ή αυτό θα κάνεις ή το άλλο. Και τα δύο δεν μπορείς. Και επέλεξα το τραγούδι. Και δεν έχασες. Τελικά είσαι όχι. Είσαι πάρα πολύ ψηλή εγώ. Πόσο ύψος έχεις? Έχω 1,83, αλλά είναι και τεχνητό, μην ξεχνάμε. Θέλω να σε ρωτήσω λιγάκι για την ζωή σου, εκτός από το τραγούδι. Είσαι παντρεμένη, ζεις στην Αθήνα, έχεις παιδιά, τι από όλα αυτά? Είμαι ελεύθερη, ζω με την οικογένειά μου, τη μαμά μου και τις δύο μου αδερφές στον ερχόμενο, Βιωτία, στο σπίτι μου. Δεν έχω φύγει ούτε λεπτό από δίπλα τους. Βέβαια, στην Αθήνα έρχομαι και από πολλές εμφανίσεις, όπως και σε κέντρα που δούλεψα δημοτικά, και θα έρχομαι, αλλά η βάση μου θα είναι πάντα ερχομενός. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή είσαι από τα πιο hot ονόματα στα κλικαρίσματα του YouTube? Δεν το ξέρω. Έχεις 1,5 εκατομμύριο viewers, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μόνο για το «Δε σου κάνω τον Άγιο», ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίζαμε μέσα από τον Δημήτρη Κοντολάζο. Τι ήταν όμως αυτό που σε έκανε να το αναδείξεις έτσι και να το τραγουδήσεις αυτό το τραγούδι? Καθίσαμε ένα βράδυ φεύγοντας από το κέντρο εδώ που δούλευα το 2003, εδώ με τον Γιάννη παρέα στην αρχή. Δεν ήθελα να το βάλω με το τραγούδι, εγώ το άκουσα σε ένα μαγνητόφωνο και λέω «Θέλω να πω αυτό το τραγούδι». Μου λέει «Δεν το παίρνει το CD». Εάν λέω «Δεν το παίρνει το CD», σίγουρα δεν θα το βγάλουν το CD στην κυκλοφορία αν δεν πει ο Άγιος. Και κόλλησε από την αρχή με το ρεφρέν, «Θα σου κάνω τον Άγιο». Όταν το τραγουδάς τι γίνεται? Χαμός. Έχει Facebook, εγώ, Facebook. Έχω, ναι. Βλέπεις τι γίνεται γενικότερα με τα status. Βέβαια, των παιδιών, ναι. Που όλοι λένε «Αφού εγώ τσαμπάζω, του κάνω τον Άγιο Θεά» και τέτοια. Ναι, ναι. Τα βλέπεις αυτά. Μέχρι και ολόκληρα group έχουν γίνει για σένα πια. Ναι. Εγώ πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά που ήρθατε σήμερα εδώ. Και εμείς να ξέρεις ότι δεν φιλοξενούμε συχνά καλλιτέχνες για ζωντανό πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Ωραία. Διότι το στυλ της εκπομπής μας δεν είναι τέτοιο. Παρά το γεγονός αυτό όμως, επειδή είχαμε και την Κυριακή της Αποκριάς τώρα και την Καθαρά Δευτέρα να έρχεται, και επειδή ξέρουμε ότι σε αγαπάει και πάρα πολύ ο κόσμος, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μια εξαίρεση για σένα και να σε φιλοξενήσουμε, γιατί είσαι συμπαθέστατη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Δεν έχουμε τελειώσει, θα μας τραγουδήσετε κι άλλο. Γιατί τώρα που σας έχουμε εδώ κοντά μας και σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που είστε εδώ, θα το εκμεταλλευτούμε. Πρώτα όμως θέλω να κάνω και την τελευταία αναφορά στο δώρο μας, γιατί ούτως ή άλλως σε λίγο θα γίνει κλήρωση για το σύμπατο λάπτοπ μας, το οποίο το διεκδικείτε όπως ξέρετε. Βλέπετε από ότι μου λέει ο Θέμης το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί πάει εξαιρετικά. Ένας όμως δυστυχώς είναι ο μεγάλος νικητής και θα είναι πιο τυχερός βέβαια από αυτούς που έχετε διεκδικήσει το δώρο μας. Και η τσάντα μεταφοράς μέσα σε αυτό, γεια σας κυρίες μου, με κενό όνομα... Σωστά το λέω? Α, ναι. Με κενό όνομα τεπώνυμο στο 54888 ή 9011-405-404. Έχετε ακόμα λίγα λεπτά. Πόσα λεπτά θα είναι μου περίπου? Περίπου 7 λεπτάκια στη διάθεση για το διεκδικήσετε. Και στο τέλος θα μάθουμε ποιος είναι ο νικητής. Εγώ λέω να θυμίσουμε λιγάκι και το δώρο που δίνουμε μέσω mail.
της Fast Ferry η προσφορά που έχει να κάνει με τακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα που θα αναχωρήσετε αύριο με αυτοκίνητο από την Ραφίνα για Άνδρο και θα επιστρέψετε από την Άνδρο στη Ραφίνα τη Δευτέρα το βράδυ. Και τα τακτοπλοϊκά και το αυτοκίνητο είναι δώρο της Fast Ferry. Να συνεχίσουμε με μουσική. Είμαστε έτοιμοι. Ενημερώστε με όταν θα έχουμε και το όνομα του νικητή από την κλήρωση των mail. Γιατί είπαμε τα ακτοπλοϊκά, τα διεκδικείτε μέσω mail στο melete.papakistar.gr. Έλα να συνεχίσουμε. Μπράβο, κόψτε εσύ σωστά, γιατί εγώ το κακό μου το έχω πει. Το τρώμε τα πάντα. Κόψτε το εσύ. Steps.
καιρό. Τα τερδίγια μου μόνα για να τα περπατήσω, τα πασεράκια στη γκρεμούς για να σε γυσμονήσω. Να τα λαγκαδιά οι καημίκια σούσα με τα γρήμια, να γυσμονήσω εσένα ανέβω μέγα με συντηρήμια. Τα τερτίγια μου μόνα για να τα περπατήσω. Για ξένα εκεί φίλησε και το κορμί το νιώσει. Σύντορα με καρδούλα μου βάλει για σε κοπέλι γώσει. Εκεί που ήταν εδώ κοντά μου. Δεν σου κάνω τον Άγιο αγαπαραδίσσα για μια νικητά παράνομα αγαπαραδίσσα. Δεν σου κάνω τον Άγιο αγαπαραδίσσα για μια νικητά παράνομα αγαπαραδίσσα. Σου κάνω τον Άγιο αμαρατήσα για μια νύχη τα παράνομα περπάτησα. Να ξέρετε ότι κάνετε μεγάλο έργο ψυχαγωγίας. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλω να είδατε τα ονόματα των νικητών μας έτσι, δεν τα λέω. Θέλω να εξαφανιστούν τα φαγητά, δεν θέλω να μείνει τίποτα. Όλοι τώρα ξεκινάτε και τρώτε. Τεχνική, τα πάντα. Πάμε.